Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το διευρυμένο λόγο επειδή για δεύτερο συνεχόμενο πρωί από τις πρωί τώρα, μεσημεράκι για μας πλέον, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, από τις 7 μέχρι και τις 10 για όλη την εβδομάδα, παρεούλα μέχρι να έρθει η Άγια Παρασκευούλα. Εκεί να δείτε Σαββατοκύριακα και Σαββατοκύριακα που θα παίξουνε. Τώρα από την άλλη δεν θέλω να παίζω με τον πόνο ανθρώπων που ενδεχομένως να μην έχουν επιστρέψει από τις διακοπές. Ή μάλλον ενδεχομένως να μην πάνε διακοπές και να μην επιστρέψουν. Αυτό τι πόνος είναι, αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά, ό,τι να είναι. Άλλοι για κάποιους χύψη λόγους μπορεί να μην έχουν την ευχέρεια, ας το πω έτσι καλύτερα, να παραθερήσουν, να διακοπάρουν. Είμαστε μαζί μέχρι στιγμής, είμαστε το ίδιο. Μετέπειτα θα αλλάξουν τα κόσμια, θα διαφοροποιηθούμε. Αλλά να ξέρετε ότι θα είσαστε μες στο μυαλό μας, θα σας θυμόμαστε. Όταν θα κάνουμε τα μπάνια μας, με μισή καρδιά θα τα κάνουμε. Με κανονικότατα. Λίμπερο 107,4 κυρίες και κύριοι, λόγω επειδή καταφέραμε να έρθουμε σήμερα στο στούντιο, γιατί η κάθε μας επαφή, η κάθε μας είσοδος είναι ένα κέρδος για την ανθρωπότητα. Άμα σου συμβαίνουν αναποδιές το πρωί, δεν ξέρω αν το έχετε πάθει, να σας εξηγήσω τώρα τι έγινε. Για να πάω στη στάση. Καλά, το ότι περνάνε τα τρία λεωφορεία όλα από μπροστά μου, το ένα πίσω από το άλλο, εντάξει, οκ. Okay. Ταυτόχρονα έχω βγάλει μια. Αυτό είναι, θα σας πω τώρα τι συμβαίνει αν θες να είσαι καθαρός. Βαλάω μια σακούλα σκουπιδιών, η οποία μέσα έχει ένα σπασμένο ποτήρι. Και αυτό το σπασμένο ποτήρι μου πήρε λίγο ξόφαλτσα έτσι, δερματάκι γαμπούλα, με αποτέλεσμα να επιστρέψω στο σπίτι, να παρέσχω πρώτες βοήθειες στον εαυτό μου, να ξαναφύγω λαβωμένος, δραυματισμένος, να σφίξω τα δόντια, να ξαναπάω στη στάση, να μπω στο λεωφορείο και να έρθω στην ώρα μου για να είμαστε μαζί, κυρίες και κύριοι. Μαζί θα προχωρήσουμε και μαζί θα τα καταφέρουμε και μαζί θα ξυπνήσουμε στο πρωινούλι μας. Είναι 30 του Ιούλη και σήμερα, πριν πούμε ποιος εορτάζει, να το πω, να μην το ξεχάσω, για να αρχίσω να το λέω μετά σαν ποιματάκι. Θα δώσουμε 3 εισιτηριάκια για τον αγώνα της επόμενης Τρίτης στο γήπεδο της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Άγιαξ. Δεν χρειάζεται να στείνετε, σε ουρές, δεν χρειάζεται να παρακαλάτε. Λιτούς, δετούς, ζωντανούς, πεθαμένους. Δεν χρειάζεται να βάζετε βουλευτές βίσματα. Το μεγαλύτερό σας βίσμα είναι το λόγο επειδή. Και έχετε την ευκαιρία, στέλνοντας ένα απλό μηνυματάκι στο FM κενό, αποστολή, το όνομα, τεπώνυμο προφανώς, οτιδήποτε άλλο θέλετε, να μας πείτε και μια καλημέρα. Αποστολή στο 54526. Στις 10 στην ολοκλήρωση του λόγου επειδή του διευρυμένου θα πραγματοποιήσουμε την κλήρωση και δεν χρειάζεται να ακούτε όλη την εκπομπή. Αν είστε τυχεροί, βάλτε, στείλτε τώρα το μήνυμα και αλλάξτε και συχνότητα, έτσι κι αλλιώς θα σας ειδοποιήσει η γραμματεία. Σας το λέω αυτό για να μην το έχετε άγχος ότι πρέπει να ακούσω τώρα αυτό να για 3 ώρες να είναι μπλα 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 μπλα. Σας απαλλάσσουμε από οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία. Για να δούμε και ποιος θα μας κάνει ποδαρικό σημερινή εκπομπή. Έχω 5 γραμμές κατελημένες. Είμαι σίγουρος ότι και οι 5 δεν θα μιλήσουν ή θα είναι ένας που τις έχει καταλάβει και τις 5 παίρνει clean. Τα γνωστά. Τα καθημερινά μας. Καλημέρα στη γραμμούλα την πρώτη. Εκνεύρισε με. Καλημέρα. 0. Καλημέρα στη δεύτερη. 0 και εδώ. Καλημέρα στην τρίτη. Ναι, ναι. Πάμε. Καλημέρα στην τέταρτη. Ναι. Και καλημέρα και στην πέμπτη. Πολύ ωραία. 0 στα 5 κυρίες και κύριοι. Λόγω επειδή τα καταφέραμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Με χαμόγελο πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Δεν ήσουν εσύ που είχες καταλάβει και τις 5 γραμμές πριν ξεκινήσει η εκπομπή? Όχι. Τώρα πήρα. Καλά έκανες, καλά. Το καλά το κατάλαβα. Ξέρα ποιος είναι τώρα ο συνήθις ύποπτος που μου το κάνει κάθε μέρα αυτό, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Η δικιά σου, η ανάσα ήταν το δικό μου το ξεφύσιμα. Ναι. Διαφορετικό, ε. Ναι, ναι, έτσι. Λες κάτι γίνεται. Θα πάρω τη γραμμή. Έτσι, έτσι, ναι.
Τίποτα, παλικάρο, μια καλημέρα πήρα να και σου πω. Και καλά έκανες, πως είμαστε όλα καλά εκεί έξω στον κόσμο. Έχει ένα αεράκι ωραίο, μπάμπι. Τέτοιες... Αλλά σου καθιστώ υπεύθυνο για τον ελληνικό καφέ που δεν πίνω πλέον. Γιατί? Γιατί δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνω. Πας και εσύ νωρίτερα. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Χωσίδια, τώρα είναι τα κλασικά. Τώρα... Ναι, για να πάνε διακοπές. Κλείνουμε το τηλέφωνο, κλείνουμε το τηλέφωνο, μπαίνω μέσα, ετοιμάζουμε, 7.30 ώρα, αλέκος. Ναι. Για να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο, να κάνουμε, κάτσουμε 10 μέρες, τραβάμε όλο το λούκι το καλοκαίρι, να πληρώνει ο ένας τον άλλον. Έτσι, να κάνουμε. Έτσι είναι η κατάσταση. Δηλαδή είναι φαινομενική. Θα το υποστούμε. Ναι. Τι να κάνουμε. Είναι φαινομενική η άδεια του καλοκαιριού, διότι συχνά πυκνά, όχι συχνά σε πάρα πολλές εργασίες όπως και η δικιά μας, αναγκάζεσαι να καλύπτεις κενά. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Εντάξει. Έτσι είναι, θα το δεχθούμε. Όταν θα έρθει η στιγμή και εμείς θα πάμε στις παραλίες, θα τα έχουμε ξεχάσει όλα. Ακριβώς. Ναι. Κάποιος άλλος θα είναι στη θέση. Έτσι, έτσι. Τότε δεν θα μας βιάσει. Πάει εδώ και χρόνια γίνεται αυτό, μπάμπι. Έτσι. Μακάρι, μακάρι αυτό να μπορούσε. Να είμαστε να γίνεται. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Μακάρι αυτό να μπορούσε να γίνει και τον χειμώνα. Δηλαδή 15 μέρες και τον χειμώνα να λες, αφού το καλοκαίρι μια χαρά δεν με αναπληρώνεις και σε αναπληρώνω. Γιατί δεν αράζουμε να την βρούμε έτσι έχουμε, την δουλειά. Έχουμε και ωραία βουνά, έχουμε να πάμε να γυρίσουμε βουναλάκια. Βέβαια, τι να μην. Να μην κάνουμε λίγο χειμερινό τουρισμό, μόνο καλοκαίρι, να μην δουλέψουν τα. Τέλος πάντων, πρέπει να το κάνουμε. Κάποτε είχε πει ένας υπουργός, δεν θυμάμαι, ότι θα κλείναν τα σχολεία για να πάει ο κόσμος στις χειμερινές διακοπές. Που έτρεχε ο το παράζ. Και δεν βγήκε πρωθυπουργός αυτός ο άνθρωπος. Να, τον φάγανε. Τέτοιοι είμαστε. Ουδής προφήτης στον τόπο του. Ουδής προφήτης. Μάλιστα. Ωραία. Ρεσιδήμο Θεσσαλονίκη τώρα βρήκε τραγούδι να περάσει. Σκουπιδιάρα. Πάλι τα ίδια. Δηλαδή, ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, από ότι θα σε μιλήσω, θα σου πάρω τηλέφωνο, περνάει. Μα κοιτάνε, μα παρακολουθούν τι γίνεται. Απίστευτα πράγματα. Κάντε. Πάντε πιο κάτω εκεί κάτω. Έτσι. Να πω τουλάχιστον ναι, καλημέρα με χαμόγελο και να μην ακούγεται από πίσω το κραγκαγκρούγκα. Πάνω απ' όλα. Να σε καλά, σε φιλούμε. Καλή δουλίτσα. Έτσι. Καλημέρες με χαμόγελο και ένα χαμόγελο έχουμε και απέναντί μα. Γεια σου, Χριστίνα, μα τι κάνει για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Γκραγκρούγκ. Συγγνώμη, καλά σα. Όχι, μα εντάξει, Φασαρία. Άμα κάνει Φασαρία, σε βγάλω έξω με απουσία. Τι έγινε, πώ είσαι. Καλημέρα, μπάμπη μου, περαστικά για το ποδαράκι. Μήπω να πάω κάνω νοσοκομεία, μην κάνω εκπομπή. Μήπω πρέπει να πάρει αναρωτική άδεια. Το έχω ξαναπάθει αυτό. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει ποτέ να βγάλει τα σκουπίδια και να κόψει το ποδαράκι σου. Έχω πάει και για ράματα κιόλα. Ναι, όταν δούλευα. Δεν ξέρω τώρα, πα σε ράματα, τι να σου πω. Σχεδόν bypass έκανα. Όταν δούλευα στα μπαρ και νομίζω ότι έχει πάθει πολλοί κόσμο αυτό να βγάζει τι ακούσει. 7.30 ώρα το πρωί, ψόφιος από όλο το βράδυ, νταμπαρντούμπαρ, νταμπαρντούμπαρ και να σου σκάκι αυτό. Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Ασθενοφόρο και σε πήρε. Δεν ήρθα ασθενοφόρο, με πήγανε και σηκωτώ. Τουλάχιστον να συνέβαινε στην αρχή της βάρδιας. Να χάσω και τη δουλειά, ρε παιδί μου, να έχω μια δικαιολογία. Αλλά στο τέλος, όταν ήταν να πας στο σπιτάκι. Να πας να κοιμηθείς. Άστα, τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν πειράζει, θα ξεπεράσουμε περαστικά. Πώς το έλεγε ο Κωνσταντινίδης. Περαστικά στους αρρώστους. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στα νοσοκομεία και περαστικά. Καλημέρα και στην γραμμούλα που δεν ξέρω, μας περίμενε. Καλημέρα, φυσικά και δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα! Καλημέρα. Έλα, καλημέρα, παπί. Καλημέρα. Έλα, εγώ είμαι. Τι φωνάζετε εκεί πέρα, τι γίνεται, να πούμε, τι συμβαίνει. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Θα ακούσετε και την προσφορά μαζί με τα εισιτήρια. Ξεκινάω. Ναι. Όποιος συμμετάσχει στο 9 με 10, το στοίχημα Χριστίνα.gr προσφέρει οικιακές κουζινικά, ρε παιδί μου, αξίας 510 ευρώ, μόνο 19,99. Μαζί, στείλτε μήνυμα. Αλλά να μας πει και τη θεματολογία, όποιος μπει στο 9 με 10, έτσι. Γιατί είπες να μην ακούει την εκπομπή. Ναι, όχι, ναι. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Να την ακούει. Θα κάνουμε και δύο πονηρές ερωτήσεις να δούμε άμα είναι, δηλαδή, ξέρεις τη θεματολογία, ξέρεις τι υπάρχει. Αλλιώς δεν μπορείς να μπει σε αυτό το... Η δικά μας δωρεπιταγή δεν μπορείς να πεις. Έτσι είναι το σωστό. Δηλαδή, καλά, εντάξει, και τώρα άκουγα και εγώ πριν μπω μέσα που έλεγε ο Μπάμπης εδώ πέρα: δεν χρειάζεται να ακούτε, στείλτε όχι, ένα μήνυμα. Δεν το δέχομαι. Όχι. Ήθελα να είμαι έτσι καλός. Εντάξει, θα τους ρωτήσω. Αντί να λες η ώρα της εκπομπής είναι να ακούς μέχρι τις 10, να μην χάσεις δευτερόλεπτο. Πόσες φορές πήρε ο Λευτέρης και τέτοια. Θα μετράτε. Εν τω μεταξύ, Μπάμπη, ξέρεις τι έπαθα. Χθες παίρνω τα μάξι 9 η ώρα και ποια ήταν το περίεργο σε μένα που ακούω λόγο επειδή 9 με 10 μέσα.
μέσα στο αμάξι. Δηλαδή. Ήταν σουρεαλιστικό. Ναι. Δεν το πίστευα. Ναι, κάπως μου ήρθε περίεργο αυτό. Δεν το πίστευα, λέω αυτό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, δωρεοπενταγή, χριστιανοστοίχημα.gr από 510 μόνο 1999. Έτσι, έγινε φυλάκια, φυλάκια, τσάω, τσάω. Ναι, αυτός είναι άνθρωπος, έτσι είναι. Έτσι ανεβαίνουν οι ακροαματικότητες. Σήμερα είναι η μέρα, σου θα δώσεις προγνωστικά για όλα τα κύπελα που έχουμε. Κύπελο Ελλάδος, κύπελο Αμφιλοχίας, ό,τι βρούμε, ό,τι βρούμε σε κύπελο. Θα τα δώσουμε, εντάξει, δεν είναι κύπελο Ελλάδος, δεν είναι κύπελο Αμφιλοχίας, αλλά έχει. Ναι, Champions League και Europa League από σήμερα ξεκινάνε η επαναληπτική. Ολυμπιακός αγωνίζεται, Ατρόμητος αύριο, μεθαύριο, ξέρει ο Άρης την Πέμπτη. Χαμός θα γίνει, χαμός θα γίνει. Και είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι για να μοιράσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο. Τρία εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Για όσους είναι στην πόλη, για όσους θα είναι και την επόμενη εβδομάδα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας το 233 που μας στέλνει το όνομα τεπώνυμό του βεβαίως. Και καλημέρα στο Λευτέρη που δεν κοιμάται ποτέ για να παίρνει τηλέφωνο στην εκπομπή. Έτσι. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, μια καλημέρα, ένα σχόλιο, οτιδήποτε επιθυμείτε. Αποστολή στο 54526 για τρία εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάγιαξ την επόμενη Τρίτη. Θα δώσουμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Τρία σήμερα, τρία αύριο, τρία μεθαύριο. Τρία, το κρίσιμο τρία επί τρία είναι πλέον. Αλήθεια. Ναι, βέβαια. Νομίζω τρία σύνολο. Επειδή θα λείπω εγώ μάλλον και δεν θα τα καβατζώσει και θα πα στην αγορά. Όχι, ποτέ δεν έχω. Τι εκπομπή είναι αυτή, πώς προσέχει τους ακροατές της. Εντάξει, βασικά ο Τσατσαρός θα τα έδινε, αλλά λείπει διακοπές. Καταλαβαίνεις. Ποιος θα δίνει. Ποιος θα δίνει τώρα. Για τον Τσατσαρό προοριζόταν. Εμείς έτσι εξαγιστία. Εμείς αν ήταν, θα δίναμε, τι να σου πω, για το φιλικό του Παύλου Μελάμε με τον Ολυμπιακό Τρισιθέας φέρει πίνη. Δεν είναι σοβαρός αγώνας αυτός. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα Ολυμπιακός Τρισιθέας. Ολυμπιακός Τρισιθέας, όχι τη Σταυρούπολης, Τρισιθέα πάνω στην Άνω Πόλη. Και η πλατεία Τσιτσάνη και τέτοια για να μάθουμε και λίγη γεωγραφία. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον αγαπητό. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Τσινάρ. Εκεί κοντά είναι και το Τσινάρ στην Άνω Πόλη. Τσινάρ, βεβαίως, βεβαίως. Ιστορικές συνθήκες. Αγία Κατερίνη. Τότε στα χρόνια του Πανεπιστημίου πηγαίναμε στις ταβέρνες. Το θυμάσαι, λοιπόν, θα το θυμάσαι, τον τεράστιο ιστορικότατο Τζότζο. Το Τζότζο, τι λες. Βέβαια, έτσι. Μα θεωρούταν δηλαδή, γενικά και επειδή και στις εποχές πηγαίναμε και σε φροντιστήρια αγγλικών και αυτά και ήταν διάφοροι καθηγητές οι οποίοι εντάξει δεν ήταν και ξένοι και πιάνανε σπίτια εκεί πάνω. Τα οποία ήταν εξής τώρα και φτηνά, αλλά λόγω αρχιτεκτονική. Παλιά ήταν φτηνά, που ήταν χαμόσπιτα και ήταν τέτοια τώρα για να πάνε να βρεις εκεί. Ήταν σε άθλια κατάσταση, επειδή ήταν από αυτά τη δεκαετία του 20, τα νεοκλασικά και αυτά, τα οποία δεν ασχολιόταν κανένας. Αυτά, δηλαδή οι ιδιοκτήτες δεν είχαν τη δυνατότητα να τα αναπαλαιώσουν, η πολιτεία που να ασχοληθεί και αυτά τα είχαν έτσι και εντάξει τα δίνανε σε πολύ καλή τιμή και μπαίναν οι τύποι μέσα και τα κάναμε κάπως ωραία δηλαδή και πηγαίναμε. Τέλος πάντων, εγώ πήρα να πω ότι τέτοια η Χριστίνα πρέπει μαζί με τα προγνωστικά, το κυριότερο προγνωστικό να δώσει ποιος θα είναι ο επόμενος ανόητος τραυματισμός σου. Γιατί μετά από περπάτημα... Μετά από περπάτημα χρειάστηκε να πάρεις πατερίτσα. Πέρυσι δεν ήταν που... Ναι, προπέρυσι, ναι, πήγα στα μπαρ να πιω μπύρα και πάθα διάστρεμα. Πολύ απλά, Έχεις να κατέβεις και να ανέβεις, ξέρω εγώ, πεζοδρόμιο και βρέσκεις με πατερίτσα να πούμε. Έτσι, σωστό και αυτό μπαίνει μέσα. Τι λίθο τραυματισμό θα πάω. Τώρα πήγα να πετάξω τα σκουπίδια, έκοψε το πόδι μου, ας πούμε. Εντάξει, λίγο. Ναι, αλλά πρέπει να μας πεις ποιος σου πέταξε το ποτήρι και έσπασε και να σπασμένο το ποτήρι. Μόνος μου τα κάνω αυτά, μόνος μου τα σπάω. Το πρωί σηκώναμε, βάζω λίγο μαργαρίτη. Όπα, σπάω και κάνω ποτήρι και έρχομαι στη δουλειά. Τι να κάνω. Σπάς ποτήρια, τα βάζεις μετά στη σακούλα. Αυτό να τα προσέχετε παιδιά, εγώ τα λέμε εδώ στον κόσμο για να... Για να μην αντιμετωπίσει. Πρώτα εμείς, ας τα παθαίνουμε εμείς, να ξέρετε. Μπορώ να σας πω ηλίθος τον αματισμός 2000. Ναι. Πάντα έτσι είσαι να πούμε και φάτω στην εκπομπή, αλλά τώρα με τη μία ώρα παραπάνω ύπνο είσαι το κάτι άλλο. Εντάξει. Δηλαδή, είμαι. Πόσο θα ζωριστεί. Είμαι στο 7 στο δω, μετά, το 9-10 αρχίζει. Θα ζωριστεί μετά όταν θα ξαναρθεί στα μπάγια σου που λένε το στα ίδια. Το πιστεύω, το σκεφτόμουν ήδη σήμερα το πρωί. Ποιος επιστρέφει στο.
Αλλά εντάξει, 6-10 έχουμε όμως τους δικούς μας, τους ακροατές, γιατί μετά το 8-10 κόσμος είναι αλλιώς. Κάνει κοιλιά εκπομπή, γι' αυτό εγώ χθες ήμουν και λίγο μπόιρι. Αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έχουμε δομήσει το 6-8 το δικό μας, είναι εντάξει. Τώρα να εισέρθουμε σε άλλα παιδιά είναι δύσκολο, αλλά θα το παλέψουμε. Πρέπει να δούμε τώρα και τις, πώς το λένε, όχι ακροαματικότητα, πώς λένε, τις μετρήσεις. Δεν έχει μετρήσει το καλοκαίρι, γι' αυτό με βάζουνε. Δεν έχει μετρήσει το καλοκαίρι, δηλαδή από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο, για 2 μήνες, γιατί αδειάζει η πόλη και τα λοιπά, δεν είναι δεικτικά τα κριτήρια για να πραγματοποιηθούν. Τι αδειάζει, βρε, και εσύ τώρα, ποιοι πάνε διακοπές τώρα, μην λέμετε, έχει παιδιά, ο κόσμος. Άντε που κάνα Σαββατοκύριακο τώρα. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Να πάμε και στον επόμενο. Θα τα πούμε σε λίγο, έτσι κι αλλιώ χανόμαστε. Τι τώρα είπαμε. Έγινε, φιλιά. Καλημερίσουμε τον φίλο μας στο Στέριο. Καλημέρα από Τριάδη. Το ξωτικό Τριάδη. Υπάρχουν και άλλοι ακροατές. Συγκινημένοι είμαστε. Χαιρετίσματα στο Λάναρι. Στο Λάναρι εκεί, τη στάχτη, τέτοια αυτά. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26 μονοματεπωνυμάκι διεκδικείται 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ της επόμενης τρίτης μέχρι τις 10 όλα αυτά. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα, φυσικά και δεν μας περίμενε. Καλημέρα. 0 και εδώ. Αυτές οι απορρίψεις που με φέρνουν μέσα σε φιλοσοφικά διέξοδα. Χριστίνα, τι σου είναι ο άνθρωπος. Καλημέρα. Μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, βράδυ. Λέμε όντως καλησπέρα, είναι τόσο αργά που είναι. Εδώ Prodigy. Αγόρι μου, πού είσαι, παιχταρά μου? Εδώ είμαι, ρε εσύ. Τι είναι αυτά τα μεσημεριανά εκεί πέρα, δίπλα σου είναι Μενεγάκι που ακούγεται. Θα δώσω εδώ και η γεια σου, Ελένη. Χαιρετίσματα από την όμορφη βόρεια. Νότια Σερβία, μάλλον. Καλημέρα, πόσο την αγαπώ την Νότια Σερβία. Κάνε τέτοια, λέει. Τι λέει, πώς είμαστε? Καλά. Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Αχ, πολύ ωραία. Επέστρεψε σε βραδινή βάρδια, επέστρεψε, να φανταστώ. Ναι, αλλά τις επόμενες μέρες δεν θα μπορέσω να σε ακούσω. Γιατί? Γιατί εγώ 7 η ώρα έχω φτάσει ήδη σπίτι. Σωστό και αυτό. Μετά σε ακούσει τη μαγνητοσκόπηση, ναι. Σήμερα πώς? Είναι μεγάλο πλήγμα για μένα. Σήμερα πώς? Πήγα στην Νότια Σερβία για πετρέλαιο, ξέρεις. Α, δεν κατάλαβα, εντάξει. Μπορείς να μου φέρεις τσιγάρα? Τσιγάρα, χαρτί υγείας, ναι. Και τα Λενόρ είναι πάνω, φθηνά εκεί πάνω. Τι είναι τα... Κάτι απορρυπαντικά. Α, απορρυπαντικά, εντάξει, με ρωτήσω γιατί μάλλον το κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Τοποθέτηση προϊόντων. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είμαστε απλόχεροι εμείς, να ζήσουν και αυτές οι εταιρείες, έτσι. Τι να κάνουμε, πάνε, κλείνουν μετά, αφήνουν τον κοσμάκι απλήρωτο και χωρίς δουλειά. Σε παρακαλώ. Και μεταξύ μας είναι μια χαρά άνθρωποι κιόλας. Εντάξει, τώρα ναι, δεν το συζητάμε. Δεν είναι. Άστε. Ερώτηση. Παρακαλώ. Πότε παίρνεις άδεια, ας πούμε, θα λείψεις κι εσύ από το Λίμπερο, ναι, μια εβδομάδα όπως όλοι οι υπόλοιποι? Όλοι οι υπόλοιποι, μια εβδομάδα, ποιος, όλοι λείπουνε 3 εβδομάδες. Ναι, παρτώ. Το λιγότερο. Τώρα αν είχαν. Εσύ 2. Έχω 2. Εντάξει, δεν έχω ομάδα εγώ να πάω να την παρακολουθήσω την προετοιμασία. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε μια ομάδα να τη κάνω το ρεπορτάζ. Άκου να εξηγήσω. Α, αυτό λείπουν. Να σου εξηγήσω. Οι ρεπόρτερ, ας πούμε, του ΠΑΟΚ ακολουθούν την ομάδα του ΠΑΟΚ όταν βγαίνει στην Ολλανδία. Κανα μήνα. Στην Ολλανδία. Οι ρεπόρτερ του Άρη Πράτου το ίδιο. Και... Από εδώ, από το σταθμό, θα πάει κάποιο στην Ολλανδία. Πήγανε δηλαδή. Ήδη, τι, γυρίσανε. Α, ναι, εννοείται. Εσύ ρε Μπάμπη, τίποτα. Ποια Ολλανδία, ούτε μέχρι την Αγία Τριάδα προετοιμασία να κάνει μια ομάδα, δεν πάω. Ναι. Έτσι, οπότε θα λείψω 2 εβδομάδες, η ερώτησή σου και η απάντησή μου είναι αυτή. Είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες? Ναι, τις επόμενες 2 εβδομάδες. Τις επόμενες 2? Ναι. Εντάξει, καλά πάμε. Άρα θα σε ακούσω αρχές Σεπτέμβρη. Όταν επιστρέψεις ξανά στην βραδινή βάρδια, θα είμαι εδώ, θα είμαι πίσω. Όχι, τι αρχές Σεπτέμβρη. Έτσι, εγώ όμως αρχές Σεπτέμβρη μετά θα ξαναπάω. Ναι, γιατί μετά την επόμενη που δεν θα λείπεις, θα έχω και εγώ. Τέλος πάντων, αυτά δεν ενδιαφέρει το κόσμο. Εντάξει, πάει. Είστε όλοι καλά, είστε όλοι παρόντες. Έτσι. Δυνατοί είμαστε. Κανονικά, δεν έχασες τίποτα απολύτως. Συνεχίζουμε. Ναι, όχι, εγώ σ' ακούω. Εντάξει, έχω πει ότι σ' ακούω στη μαγνητοσκόπηση. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Έγινε, καλή ξεκούραση. Καλό καλοκαίρι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Παρομοίως καλές διακοπές και σε όλους σας όσοι λείψουν. Θα ήθελα άμα. Ο Τόμ βγαίνει, έτσι δεν βγαίνει, είναι? Ναι, 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 ναι. Τόμ, χαιρετίσματα, φιλάκια πολλά. Άμα θέλεις, με το μοναδικό σου τρόπο, κάνε ένα σχόλιο για την αποφυλάκηση Κορκονέα. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Έγινε, καλά. Φιλιά, τσάω. Τα πιάσουμε τώρα αυτά τα ζητήματα πρωί-πρωί.
Από 15 στα 13, εντάξει, μπορείς να σκοτώνεις ένα παιδί, ό,τι και να είσαι, και πόσο μάλλον εκπρόσωπος του νόμου, και σε 13 χρόνια έξω, και να κάνεις, τι να σου πω, να χρωστάς το δημόσιο, να κάνεις... Καλά, 10 χρόνια έφαγε η άλλη που έκανε πλαστό από ναι, λιτρολικίου, 10. Ναι, να κάνεις ένα άλλο αδίκημα. Ακόμα σου πω, ακόμη και ληστεία τράπεζας, και να τρως πολύ περισσότερα χρόνια, ας πούμε, από μια δολοφονία. Δολοφονία, όχι ξαμελίωση, όχι τέτοια. Ενός ανήλικου παιδιού, τέλος πάντων. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, και εδώ δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα και εδώ μηδέν. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, τα καταφέραμε επιτέλους. 15 καλημέρες είπα όμως. Αφού παίρνει ένας και τις κρατάει όλες τις γραμμές. Είναι σαν να καβατζώνεις ξαπλώστρες. Καρέκλες. Ναι. Είσαι αχάριστος. Αχάριστος γιατί? Αναγκάζομαι να το πω. Παρακαλώ. Ρε φίλε, διαμαρτύρεσαι ρε φίλε Μπάμπη που κάθεσαι και δεν πας στις διακοπές παραπάνω από μια εβδομάδα γιατί έχεις το προνόμιο να ακούσεις τη φωνή του Λευτέρη. Πλάκα κάνεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα πώς θα το χάσεις, μπορεί να μου το εξηγήσεις? Άμα σου πω ότι το φοβάμαι, κανονικά δεν έπρεπε να πω που θα πάω. Φοβάμαι ότι εκεί που θα κολυμπάω θα ξεπεταχτεί κανένας υποβρύχιος Λευτέρης. Το έχω στην άκρη του μυαλού μου. Όχι, εγώ λέω να το βάλεις και κλείσεις το κινητό σου. Κοίταξε, η Κρήτη είναι το νησί που έχω επισκεφτεί περισσότερες φορές. Την αγαπάω πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Από τη στιγμή που ήρθα στο λόγο, επειδή σταμάτησα να πηγαίνω Κρήτη. Γιατί πάει ο Λευτέρης. Λοιπόν, διασχίζουμε την καλύτερη εβδομάδα. Προσωπικά για μένα. Σταματάς κι εσύ? Ναι, σταματάω, πάω από το Λεμαέδα. Ωραία, ωραία. Πάω πατρίδα μου. Εκτός αυτού, θα δούμε και Αγγλία. Αυτή τη βδομάδα ξεκινάνε οι χαμηλές κατηγορίες. Α, οι χαμηλές, Championship, ναι, ναι. Championship και τέτοια. Μπάμπη, φαντάζεσαι ποια ομάδα στην Αγγλία έκανε τις περισσότερες μεταγραφές? Είναι η πρώτη στις μεταγραφές. Όχι, δεν το έχω παρακολουθήσει, να σου πω την αλήθεια τώρα καλοκαιριάτικα. Η Bournemouth, ξέρω. Όχι. Άμα θα σου πω, θα πέσεις κάτω, φίλε. Ξέρεις ποια είναι αυτή, η Άστον Βίλα, φίλε. Η Άστον Βίλα. Θα έλεγα η Νότιχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αλλά... στην Premier League. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Πρέπει να... 157 εκατομμύρια ευρώ έδωσε, φίλε, για μεταγραφές μέχρι τώρα. Μάλιστα. Πάει γερά. Πήρε κανένα καλό. Και, έχει πάρει πολύ πράγμα, δηλαδή, τι να σου πω. Είναι... Μπράβο. Συμπαθείς ομάδα. Και οι περισσότεροι είναι, δηλαδή, αγορά, δεν είναι δανεικοί και τέτοιοι, έτσι, περισσότεροι. Η Λίβερπουλ, η ομάδα μου, είναι προτελευταία, φίλε. Τελευταία είναι η Norwich. Ναι, τριάρα και από την Νάπολη, εντάξει, μια χαρά. Να πεις τώρα, αυτά φιλικά είναι, δεν είναι. Εντάξει, τώρα πια, εγώ στα εχθρικά θέλω, δεν έτσι, φιλικά δεν έτσι, διαφέρει. Μ' αρέσει. Εντάξει, τώρα... Εντάξει, αλλά μεταγραφές δεν βλέπω φέτος. Θα δούμε. Τι για να δούμε. Εντάξει. Ωραία, έγινε. Καλημέρα. Σε φιλούμε λοιπόν. 7:33. Ούτε ναι. Προλάβαμε να δώσουμε ατζέντε σε αυτά τις ιστορίες. Θα ζητήσω συγγνώμη από τις γραμμούλες που είναι σε αναμονή. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή αναπαυλα καθότι. Το επιτάσσει το χρονολόγιο της εκπομπής και του σταθμού και θα επιστρέψουμε εδώ σύντομη. Έχουμε μπροστά μας καλά ζωή, αιωνιότητα σαν εκπομπή. Μην ξεχνάτε να στέλνετε, είπαμε, FM και ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 για 3 εισιτηριάκια. Παίζουμε σήμερα για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Άγιαξ επόμενη Τρίτη. Πείτε το και στους γνωστούς σας, πάρτε τους τηλέφωνο. Χωριανή, αυτό, Μπάμπη Στρελάδη και FM και ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Μην παίρνετε τηλέφωνα στα διαλύματα μόνο. Στα διαλύματα, μόνο μήνυμα στείλει, όχι τηλέφωνο. Λευτέρη. Εν τω τον κράζουμε, δεν έχει μιλήσει, δεν έχει βγει. Μπάμπη, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, πόσες φορές βάρεσε το τηλέφωνο? Δεν ξέρουμε. Τώρα τι γίνεται. Ήταν αυτός. Ποιο θα ήταν, πού ήταν, δεν βγήκε σε καμιά γραμμή. Γιατί θέλει να μας τρελά, θέλει τώρα να μας παρασύρει, να νομίζουμε ότι δεν είναι αυτός, επειδή δεν έχει πάρει το σιωπή. Μάλιστα, τρελαθήκαμε, είδες, μας κάψουρεψε. Πάμε διαλυματάκι. Κομματάρα, Baker Street, Jerry Rafferty, δεκαετία του 80. Κλασικό. Ναι, κλασικό μάτι. Έπεσε σε πάρα πολλές ταινίες, έτσι, εκείνης της εποχής. Από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια, με σαξόφωνο αυτό και το Carol's Whisper του George Michael. Καλημερίζουμε. Τίποτα, άχρηστες πληροφορίες. Τώρα τι σου είπα, δεν ξέρω. Έχω βρει κάτι συλλογούλες γενικότερα και τις βάζω τον τελευταίο καιρό και αισθάνομαι λίγο σαν μουσικός παραγωγός δεκαετίας του 80 και του 90. Αυτό την έχω δει λίγο κάπως έτσι. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, Μπαμπίνο. Εσύ παίρνεις όλες τις γραμμές και τις κλείνεις.
Όχι, ρε Μπάμπη, αυτή δουλειά να κάνω, δεν έχω άλλη δουλειά να κάνω. Προφανώς και δεν έχεις. Αν είχες δουλειά, δεν έχεις. Άκουσε με, σε παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Λοιπόν, αυτός ο Τραμπ της γριάς Υπήρου, γιατί εδώ είμαστε γέροι όλοι. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, δεν είμαστε, δεν γεννάνε εδώ γυναίκες. Ναι, πες το, μην κάνε, ρε. Οι άντρες, λίγο, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω, Μπάμπη. Αυτός ο Τραμπ εκεί πήγε στο σκοτσέζικο το κοινοβούλιο, σκοτσέζικο ντουζ. Πολύ καλό που το σκέφτηκες. Μπήκε, κατά άκου να δεις, μπήκε από την πόρτα και βγήκε από την πίσω πόρτα. Το περιμέναν έξω οι σκοτσέζικοι. Πολύ καλό δύο. Μάλιστα, καταπληκτικό. Και τα αγγλάκια της Λίβερπουλ. Έλα, θα σε πρόσεξε, θα... Ναι, ναι, άμα ξαναπείς... Γιατί εμείς είμαστε Celtic, φίλε, ναι, Celtic. Ναι, και κλέψατε το γιουνεύ εγώ καλό. Εντάξει. Μπρέβου, άρα, τώρα, ρε. Ναι. Α, είναι εκεί η κουκουμπάρα μου. Ναι, εδώ είναι. Κουκουμπάρα, ναι. Κουκουμπάρα, τι κάνεις. Σε ποια μιλάς. Σε σένα. Κουμπάρα. Να σε κάνω εγώ σε ένα κουμπάρο. Ναι. Ρε, να σε παντρέψω με τον Μπάφι, καλό παιδί, ναι. Θα σε παίρνει τηλέφωνα κάθε μέρα να δει τι κάνεις, ναι. Λοιπόν, να σε πω, Χριστίνα, πότε θα δώσεις προγνωστικά, γιατί θέλω να βγάλω το σκύλο βόλτα. Δεν ξέρω, Μπάμπη, τι ώρα είναι προς το ό,τι ώρα, ό,τι ώρα θέλουμε, δεν έχουμε... Ό,τι ώρα θέλουμε, ναι, να ακούσεις όλη την εκπομπή. Και το σκυλί θα περιμένει για τα προγνωστικά, ρε Χριστίνα, κάνε κάτι πιο νωρίς. Βγάλτο και θα το δώσουμε μετά. Τις 8, μετά τις 8. Μετά τις 8, ναι, ναι, άντε βγάλτο να κάνει τσίσα, άντε. Στο φούρνο να πάρω κάτι, ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης. Άντε καλά, έγινε, τα λέμε, τσάου. Κουλούρι Θεσσαλονίκης στην Αθήνα τώρα, σε βρε το μαλλιοτάγαρο να πούμε κανονικά. Ο Μπόρις Τζόνσον, γιατί γι' αυτό αναφέρθηκε ο φίλος μας ο Λευτέρης, ο οποίος παραθερίζει στο Νότιο Πύλιο. Ναι, 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 πάρα πολλά χρόνια. Έχει σπίτι ο πατέρας του. Βέβαια, στο Νότιο Πύλιο πάρα πολύ. Και ο. Αχ, τον Pink Floyd, ρε, ο τέτοιος. Ο Roger Waters είχε σπίτι στο χορευτό, αν δεν κάνω λάθος. Τι, Νότιο Πύλιο, ρε, εσύ πού θα το βρεις καλύτερα. Πα στα Highlands, να πούμε πού. Στην Καλαμάτα, μόλις τελειώσει. Εντάξει, εντάξει. Αλλά, στην Καλαμάτα από πρωθυπουργούς έχουμε κλείσει. Φτάνει τόσο με τις παραθεριστές πρωθυπουργοί. Και θέλετε και τώρα και τους Ευρωπαίοι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ, καλημέρα. Καλημέρα, μας το κλείσε και εδώ, καλημέρα. 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 Είπα, τι είπα, 14 φορές καλημέρα. Κι άλλες 14 που πήρες τηλέφωνο, 28 να είστε. 14 κιόλας, τυχαίο. Θα πάρω και σήμερα. Μάλιστα, 28 δια 2 φορές. Η Χριστίνα είναι. Ναι, ναι, εδώ είναι, εδώ είναι. Μάλιστα, κάνετε. Καλά είμαστε. Εσύ. Είστε τελευταίοι να απομείνονται. Όχι, υπάρχουν κι άλλοι. Α, εδώ γέμισε κόσμο, έχω εγώ πιάσει εδώ τα εστιατόρια, όλα βλέπω. Γέμισε, κόσμο, να τι θα τρώει. Και τώρα στο φουλ μέχρι 15 Αύγουστο. Έπεσε πείνα φαίνεται στον κόσμο. Έπεσε πείνα, λιγούρα, με 10 μασέλες τρώνε όλοι εδώ πέρα. Τι. Με 10 μασέλες, με 10 μασέλες. Αφήστε ρε κάτω ρε τα καλαμάρια. Σαλάτες, τα πόδια, καλαμάρια, όλα με 10 μασέλες. Μπελιτζάνα ψητή, τώρα κάνω μια παραγγελία αφού το φέρει κουβέντα, τι παίρνεις. Ναι, είναι ωραίο, όσοι είπαν ωραίο, όποιος θέλει έτσι για να, για να αλλάξει η διάθεσή του και να μην το χαλάσει. Ναι, ναι. Μα έτσι, πάει... μπορεί να κάτσει την εβδομάδα. Ναι, βέβαια, μάλιστα. Να πάει καλά. Έτσι. Εσύ θα πας στο Νοβελικά, όχι. Κάτι θα πάω για δουλειά όμως, μην φανταστείς. Για τώρα... τιμωρημένος είσαι, δεν τιμωρη... τιμωρη... Ναι, τιμωρημένος. Η μαμά σου σε τιμώρησε. Ναι, η ΕΠΟ. Σου έδωσε εντολή να μην πηγαίνεις διακοπές. Ναι, μόνο να δουλεύεις, να φέρνεις λεφτά στο σπίτι. Αχαίρευτε. Ταμένος, είσαι να μην πηγαίνεις διακοπές. Βλαμένος είμαι, όχι ταμένος. Άντε, να πας κάπου, να κάνεις διημεράκι, καθαδοκίνηκο. Άντε, μπορείς. Καλέ δύο εβδομάδες θα πάει. Να κάνεις κανένα μπανάκι. Μπανάκι τώρα κι εσύ. Εκεί μέσα στην κάψη, εκεί πώς κάθεσαι. Πες τα αυτά, Κατερίνα μου, να τα ακούει ο κόσμος τώρα πώς κάθεσαι. Πάσε κολυμπητήριο. Ο ήρωας. Ο ήρωας του 21. Έτσι, έτσι, πες τα ρε Κατερίνα. 21. Λοιπόν, άντε σας αφήνω, δεν παίρνω το δικό μου τηλέφωνο, θα τα ξαναπούμε. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Τι λέγαμε χθες, ότι στη Χαλκιδική φέρουν ξένους influencer για να διαφημίζει τον τόπο και η Θάσος έχει την Κατερίνα για να διαφημίσει. Καλύτερη διαφήμιση από αυτή, ελάτε να φάτε, λέει, με 10 μασέλες. Και τα φέρνες είναι γεμάτες. Ωραίες εικόνες έτσι, αυθονίας, εικόνες καλοπέρασης, εικόνες ξεχνιασιάς. Αυτά μεταφέρουμε και μεταδίδουμε μέσα από το λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι. Θέλουμε και κάποιον να μας πάρει από κάπου, από κάποιο μέρος που μπορεί να μας ακούει και είναι παραθέρηση, διακοπές, οτιδήποτε. Θέλουμε έτσι μια ακόμα εικόνα ξαχνιασιάς για μας που έχουμε μείνει στις πόλεις και είμαστε τιμωρημένοι. Και βλαμμένοι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα.
τόσο πρωί που βρήκε τράκα τηλέφωνο η Κατερίνα και πήρε κούτρα. Θα έχει, έχει μονάδες. Θα σας αφήνω γιατί, γιατί δεν παίρνω από δικό μου τηλέφωνο. Έτσι, μπορεί να βρούμε. Εκεί σταβέρνες κάποιο, μπορεί φίλε. Να ξέχασε κάποιος το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο και να πήρε. Να μην είχε να πληρώσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Ρίτσα Ράιτ, ο κυμπορίστας, ο συγχωρεμένος, ο ύμπριστος στον Pink Floyd, παντρεμένος με Ελληνίδα, είχε σπίτι στη Σκόπελο. Ναι, νομίζω ο Ρότζερ Γουότερς είχε στο χορευτό, στο Πήλιο. Γι' αυτό δεν το ξέρω. Απλά ξέρω ότι ήδη σαν βαθιά σκεπτόμενος και όχι μόνο ιδρυτής, η ψυχή των Pink Floyd, γιατί έχω κάνει διατριβή. Μιλάμε ότι δεκαετία του 70 δεν είχαμε να πάρουμε τσιγάρα και εγώ έχω πάρει το διπλό άλμπουμ, το οποίο μετά απαγορεύτηκε και είναι συλλεκτικό τώρα, επειδή απαγορεύτηκε επειδή μια από τις φωτογραφίες του εξοφύλου, μιλάμε για LP τώρα, διπλό, βινίλιο. Πήρες το διπλό σαν αυτό που θα πάρει ο Άρης την Πέμπτη! Αυτά τώρα είναι τα σίγουρα και δεν είναι σπάνια, ενώ για αυτό που μιλήσαμε είναι ένα σπάνιο. Καλά, εντάξει σπάνια. Τώρα, άμα αθροίσουμε τα πόσα διπλά έχει πάρει ο Άρης σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, νομίζω πάνω από 10 δεν βγαίνουνε. Μεταξύ αυτών και του Ατλέτικο. Μπράβο. Το οποίο διπλό κατά Σωτηρακόπουλο υπόθη αμέσως και ξανά τα συχνά πυκνά το ξαναλέει ότι είναι ο μεγαλύτερος ελληνικός θρίαμβος επισυλλογικού επίπεδου. Εντάξει, δεν θα το έλεγα να σου πω την αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει. Το είπε ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει στους τελικούς, έχει φτάσει στο τελικό του Champions League, έχει φτάσει ημιτελικά. Έχει πάρει τον Άγιαξ σε ημιτελικό Champions League. Έχει πάρει τον Άγιαξ. Καμιά ελληνική ομάδα. Ναι, ποτέ, μην τα σοπεδώνουμε όλα. Δεν στην Ισπανία. Όχι, εγώ σου είπα την πίτρη του Τρακόπουλου. Εντάξει, μέσα στην Ισπανία ήταν σπουδαία η εκείνη η επιτυχία. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι το μεγαλύτερο διπλό από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός. Τον πρωταθλητή Ευρώπης. Ναι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον πρωταθλητή Ευρώπης εκείνης της χρονιάς. 0-1 σε ημιτελικό Champions League. Δηλαδή μεγαλύτερο διπλό από αυτό υπάρχει, ευρωπαϊκό. Δεν νομίζω. Να ρωτήσουμε τον Σωτηρακόπουλο. Να τον ρωτήσουμε. Τον έχουμε βγάλει κιόλας εδώ στο ραδιόφωνο. Μας έχει κάνει τιμή στο παρελθόν. Λοιπόν, τώρα εσύ θες να κάνεις παραπάνω από 2 εβδομάδες παραθέρηση τα καλοκαίρια, να παίρνεις άδεια. Ναι, ξέρω εγώ, ναι, κανένα μήνα. Κανένα μήνα σε τους δασκάλους. Δημιουργούμε επί τόπου τη μεικτή Αγίου Όρους. Ναι. Βάζουμε προπονητή τον Άγγελο, γενικό αρχηγό τον Μπαφούλια και επειδή μοναστήρια πολλά έχει στα νησιά, ξεκινάει η ομάδα και κάνει προετοιμασία στα νησιά. Οπότε ο Ζαγόρ, σαν φίλο Αγιορείτης, σε στέλνει να Πάτμο, να κάνω ρεπορτάζ στην Πάτμο, για την οποία έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί η Πάτμος. Έχω πάει δύο και φορές. Κοσμοπολίτικο, καμία σχέση, επειδή έχει την αποκάλυψη του Ιωάννη, ούτε καν. Πανάκριβο. Έτσι έχω ακούσει, τώρα δεν ξέρω, δεν την έχω επισκεφτεί. Όχι ιδιαίτερα. Όχι, εντάξει, μόνο το λάθος μου. Μου λέγανε για να μην πάω. Όχι, και δεν γίνεται και πίτα. Τώρα κοσμοπολίτες υπάρχουν. Έχει την Παλατσινού που έσωσε τα κατσικάκια, εξωγικό στην Πάτμο είχε. Ναι, έχει πολλά πράγματα. Έχει πίτα. Μάλιστα, ωραία. Έγινε. Κανόνισε το για να παίρνεις και εσύ και η αθλητική. Έτσι, αθλητική άδεια από την αθλητική σημαία. Μάλιστα, έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσαο, τσαο. FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Δίνουμε 3 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ. Μέχρι και τις 10 συμμετέχετε. Στέλνετε την οτιδήποτε επιθυμείτε. Εκεί να υπάρχει το ονοματεπώνυμό σας. Καταθέτετε το μηνυματικό σας οβολό. Και μπορεί να είστε πάρα πολύ τυχεροί. Δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Οπότε αυξάνονται οι κινητήρες. Πρέπει τέτοια θα λέω. Εμείς στον κόσμο εδώ λέμε την αλήθεια. Τι να λέμε. Ότι ήδη έχουν στείλει, ξέρω εγώ, 235 άτομα. Ναι, καλά, σπάσαν τα τηλέφωνα και γιατί είμαστε, ενώ όλοι είναι πρώτοι. Όλοι είναι πρώτοι, όλοι ευχαριστούμε τέτοιο. Εμείς θέλουμε να βολέψουμε τον Κοσμάκη και του δίνουμε προτάσεις για να αυξήσουμε τις πιθανότητες να περάσει καλά. Λίγες συμμετοχές, αλλά μεγαλύτερες πιθανότητες. Αυτό είναι το λόγο, επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει βολευτεί εδώ. Όποτε είχαμε τις παροχές μας, εισιτηριάκια, συναυλίες, αυτά τέτοια. Θέλουμε να χαίρονται, θέλουμε να βάζουμε χαμόγελα. FM και ενώνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. 1 και 24. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. 1 και 24 η χρέωση. Τόσο είναι. Εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα και η παρέα σου εκεί. Εγώ είμαι η παρέα σου. Ένας κάποιος Μπατμανίδης. Χριστίνα, μην ακούς που σνομπάρουνε,
για τα προγνωστικά, να ξέρεις ότι έχεις μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Κράζουν, θαυμάζουν. Έτσι. Εγώ αυτό λέω. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Τζαλακώστας με τον Αθηναϊκό, ο Αθηναϊκός είναι για πάντα αίτητος μέσα έξω. Σωστό και αυτό. Για αυτούς που βγαίνουν και λένε 51 χρόνια αίτητοι. Σωστό και αυτό. Ναι. 0-0, 2-0-0 και μία ήταν στην παράταση. Ναι. Στην παράταση, θα φίλε. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, ήταν αίτητος εκτός έδρας. Ναι. Δεν έχασε ποτέ. Να τα λέμε και αυτά. Και νομίζω δύο είναι οι νίκες της ομάδας που έχει υποβιβαστεί πολλές φορές στην πόλη. Εκτός έδρας. Ποια ομάδα έχει υποβιβαστεί, δεν. Πολλές φορές που έχει υποβιβαστεί, τέλος πάντων. Μάλιστα. Να το προσπεράσουμε αυτό. Να πάμε στα άλλα τα σημαντικά. Μπάμπη, αν χρειάζονται 10 χρόνια για να αποδείξει το κράτος ότι δεν κάνει να σκοτώνεις 15χρονους, πιστεύω ότι είναι αναμενόμενα όσα επακολουθούν. Δηλαδή, αν το 1985 αφέθηκε ελεύθερος γιατί έπεσε πάνω στη σφαίρα αφέθηκε ελεύθερος ο Μελίστας επειδή έπεσε πάνω στη σφαίρα ο Μιχάλης Καρτεζάς, εντάξει, μπορεί να είναι και κόλαφος αυτό το... Ναι, ότι κάνουμε πρόοδους ως δικαιοσύνη, ναι. Ή κάποια, ναι. Πώς το λέγανε, ο Καλαμπόκας δουλεύει σε τράπεζα στον Βόλο. Τέλος πάντων, ναι. Και αν η δικαιοσύνη είναι το αποκούμπι του φτωχού, εντάξει, καταλαβαίνετε που πάει η κοινωνία. Η δικαιοσύνη είναι ταξική, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, πηγαίνει πάντα με τον ισχυρό και τον δυνατό. Αν εσύ χρωστάς 2.000, θα έρθουν να σου πάρουν στην τράπεζα ή στην εφορία ή δεν ξέρω εγώ τι, θα έρθουν να σου πάρουν το σπίτι, μπορεί και να διωχθείς και να φυλακιστείς, αν είσαι άνθρωπος επιφανής. Αν χτυπήσεις, αν κλέψεις κάποιο ψιλικατζίδικο, τον καταστρέψεις ή του πάρεις το... πας για πλημέλημα. Αν κλέψεις τράπεζα, που είναι ασφαλισμένα τα χρήματα, δεν απειλήσεις κάτι, έστω με ρυφηθεί, έστω με οτιδήποτε, πας για κακούργημα. Και αν καταχραστείς, ας πούμε, εκατομμύρια ευρώ, απλά πας για τίποτα, βγαίνεις ελεύθερος. Δεν είμαστε οι πρώτοι, ο Σταυρίδης θα είχε πει, επειδή μιλήσατε για την έξυπνη Χριστίνα, που δίνει τα προγνωστικά, πως λέμε η έξυπνη Σίτα, θα ήθελα, στο έχω ζητήσει κι άλλη φορά, είναι το Ήλιχνάρι. Βάλει λίγο ένα απόσπασμα. Δεν το βρήκα, δεν το βρήκα. Ήλιχνάρι. Το ψάξα, δεν το βρήκα. Θα το ξαναψάξω. Ψάξε Χριστίνα να συνδεθούμε με την αίθουσα. Και για εκείνο που σου είχα ζητήσει τότε τον ύμνο, έχεις δίκιο. Μπήκα κι εγώ και δεν μπορούσα να το βρω με τίποτα. Και... δηλαδή θα έπρεπε να ψάξω 2.000 αναρτήσεις για να το βρω όταν το είχα κάνει εγώ. Εντάξει, οπότε κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, προφητείες μετά τις 8 να βγάλει και ο Λευτέρης το σκύλο βόλτα. Να μην του κάνει τόσο. Έγινε. Καλημέρα. Τσαο. Τι το Ήλιχνάρι, πατάω στο YouTube. Δεν υπάρχει. Αλαντίν. Αλαντίν, εσύ είσαι ο Αλαντίν. Χριστάντιν. Για να πείσει πολλά. Καλημέρα στην γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. Τι έγινε, πού είσαι. Το σταθμό δεν τα καταφέρνω να βγάλω μισό εισιτήριο, δυστυχώς. Μάλιστα. Μεσημέρι. Ναι, τι. Δεν προσπαθώ να βγάλω μισό εισιτήριο, δεν μπορώ, δεν τα καταφέρνω. Γιατί δεν τα καταφέρνεις. Γιατί ζητάνε δικαιολογική παγιού, δεν έχω. Πες, ο Μπάμπης είπε να μου κόψετε μισό εισιτήριο, μην έρθει εκεί, τα διαλύσει όλα. Πες το έτσι αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό δεν λέει. Η Χριστίνα είναι σήμερα, η κούκλα μου. Να το. Χριστίνα, ετοιμάσου. Τι? Για ποιο πράγμα. Έρχεται η σειρά σου. Να κεράσω καφέ. Ναι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό δεν ξαναγίνει να κερνάει ο Πάφη. Α, μεγάλο πρόβλημα. Εσύ καφέ, εγώ δεν κεράζω τυρόπιτα. Να, μα... τυρόπιτα, όχι, θέλω 4 τυρόπιτες. Είδε με μία δεν χορταίνω. Γιατί και θα βγάλεις ολόκληρο. Γιατί πάτε, γιατί δεν πας να σου πω κάτι. Γιατί δεν κατεβαίνεις με το κτέλ που είναι πιο φτηνά. Είναι για να μου κόψει μισό εκεί, είναι πιο ακριβό. Τι πιο ακριβό 50 το 50 ευρώ θέλει. Τι, 50 ευρώ πηγενέλα. Το τρένο είναι 70 ευρώ πηγενέλα. Δεν το ήξερες. 45 δεν είναι, έχει πολλές τάσεις. 45 πήγαινε. Έχει πολλές τάσεις. Αυτός θέλει να πάει τώρα με το τρένο για να κάνει και λίγο. Ναι, στην Αθήνα θα πάει, στην Αθήνα θα πας. Ναι, θέλω να φύγω σε νησί από εκεί. Δεν θέλω να φύγει σε νησί αυτό. Πήγαινε, έλα από το τρένο 72 ευρώ θα πληρώσεις πάντως, ενώ με το κτέλ 53. Θέλω να φύγω σε νησί, εντάξει. 53, ό,τι λέει η Χριστίνα μου. Μάλιστα, μάλιστα.
35 το μονό μέσω ίντερνετ, αλλά στο κόψω εγώ. Εσύ μπορείς. Όχι, τι είπα, όχι, δεν μπορώ. Πάνε εκεί, πάνε στα γραφεία και θα στα κόψουν όλα. Άνε, πες. Δεν είναι καλοί άνθρωποι, γι' αυτό να πάω το μεσημέρι που αλλάζουνε. Μήπως είναι καλύτερη η επόμενη. Αν ακούνε καλοί άνθρωποι στα κτέλεξη, υπηρετήστε σας παρακαλώ με το φίλο μας τον Μπάφη. Να μην, θέλει να πάει στα νησιά. Να μην λέει τώρα στον κόσμο που εργάζεται λόγια που δεν ισχύουν. Ας πούμε με στην ευγένεια να, είναι. Ναι. Να πάω να πάρω και παπούτσια τώρα με 15 ευρώ. Να είστε. Έτσι. Ωραία. Μα αερόσολα. Μα αερόσολα να πάρεις. Να κάνεις καρφώματα. Τι είναι αερόσολα. Τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Πάρεις η τέτοια. Άντε. Χριστίνα. Ναι. Γεια σου, κούκρα μου γλυκιά. Και αυτό ήθελα να πει. Γεια σου, γλυκούλη. Πες του και σε ένα καλό λόγο. Πες του ένα καλό λόγο. Με ποια μοιάζει. Να τη πω. Μοιάζει με μια καλονή. Πες του ένα καλό λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πω. Ναι, με μοιάζει. Μπράβο, ρε αγόρι μου. Είσαι. Μαθαίνεις. Είσαι το καλύτερο κορίτσι. Έτσι. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Πρόσεχε την παππούτσια και θα πάρει. Μη σου κορέτσουνε. Μην πάρε από εκείνα τα τρακτέρωτα που έχουν από κάτω σταυρού. Έχει κάτι τέτοια σατανιστικά παπούτσια που βγαίνουν. Τρακτερωτά τα θύματα πρόλαβες αυτά. Timberland και τέτοια. Ναι. Από κάτω. Ξέρω είχαν... τα τρακτερωτά, έχουν ναι. σταυρούς από κάτω. Από κάτω είχαν σταυρούς εκείνη μια εποχή και, και μην πάει στο Άγιο Όρος και τον πούνε τι είναι αυτά που έχει φέρει εδώ πέρα σαν να και διάλεγε. Ναι, και δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα, Μπάμπη. Αλλά, το είμαι από καρτοτηλέφωνο, μην με κλείσεις. Ναι. Λοιπόν, άκουσε με σε παρακαλώ πολύ. Αν εφαρμοστεί αξιολόγηση στο δημόσιο, άλλο οι ένστολοι θα χάσουν τη δουλειά του γιατί κουβαλάνε όπλα με ψυχολογικά. Μάλιστα. Ωραία, τέλος πάντων. Ψυχολογικά τεστ, είμαι σίγουρος. Εντάξει, έγινε, άντε, τσάω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα, Μπάμπη, 30 δευτερόλεπτα. Παρακαλούμε. Λοιπόν, τεστ, ακούστε το πολύ καλά. Τεστ για τους τηλεθεατές, για τους ακροατές 8-10. Ναι. Γιατί εγώ θα τους τεστάρω από εδώ και πέρα. πού θα κάνει ο Πάπη θρησκευτικές διακοπές. Γιατί, η Κύπρο ή στη Μυτιλίνη. Όποιος απαντήσει, είναι τεστ για τους 8-10 αυτό, να το ξέρετε. Ξεκινάει από τώρα, μετά τις 8 ξεκινάει. Έτσι θα δώσουμε στο τέλος το εισιτήριο κιόλας. Ναι, σωστό. Ναι, για να δούμε τελικά. Εντάξει, ξέρετε τη θεματολογία ή δεν την ξέρετε. Βέβαια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, ξεκινάει το τεστ. Φιλιά. Γιατί σε όποιον και όποιον θα τα δώσουμε τα εισιτήρια, ρε Μπάμπη. Όσοι στείλουν και όσοι μας ακούνε δεν είναι όποιοι και όποιοι. Ναι, να μας ακούνε όμως. Να ξέρουν να απαντήσουν μια ερώτηση που θα πάει διακοπές. Κάνω ναζάκια και εγώ τώρα πρωί-πρωί. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 με το όνομα τεπωνυμάκι σας. Θα χαρίσουμε 3 εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάγιαξ. Με την λήξη της σημερινής εκπομπής στέλνετε, έχουμε περιθώριο, είμαστε καλά. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Καλημερίζω τον φίλο μου τον 228. Τον φίλο μου τον Πέτρο που μας στέλνει. Τον Νικόλα που μας στέλνει καλημέρες του. Τον Χρήστο. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα που γράφει γήπας ο Πάφη. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Τον φίλο μας τον Γιώργο. Και όλα τα παιδιά και όλο τον κόσμο που είναι συντονισμένο με το σημερινό λόγο επειδή 3η 30 του Ιούλη είναι σήμερα Αγίων Ανδρονίκου και Σιλουανού των Αποστόλων. Κάθε μέρα τα Γιαννιού θα είναι και εσύ που περιμένες. Ανδρόνικος Ανδρονίκη, Σιλουανός, Σιλουανή, Σιλουάνα, Σιλουάνα, Σιλουάνια και ο Κρίσκης. Ποιος? Ο Κρίσκης. Με ήττα έτσι. Υπάρχει τέτοιο όνομα, ο Κρίσκης. Τι λες, ρε παιδί. Τι να πω, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Τους εορτάζουμε. Είναι λατινική προέλευση το όνομα Κρίσκης. Πιθανή ετυμολογία ότι προέρχεται από το λατινικό crescens. Αν το λέω σωστά. Το οποίο έχει τις ρίζες του στο ρήμα κρέσκο που σημαίνει μεγαλώνω, αυξάνω. Να καταλάβεις, ήρωα μου. Κρέσκο. Κρέσκο. Εντάξει, οκ, να μάθουμε και κάτι, παιδιά, ε! Yeah. Όχι μόνο Veni, Vidi, Vici, Vici, πώς είναι, από το Asterix, τα μόνα τα λατινικά που ξέρουμε. Έχουμε γράψει και ένα τραγούδι στα λατινικά, το οποίο δεν το παίζουμε ποτέ και είμαστε μεγάλοι. Γιατί? Έλα μου, το ξέχασα. Ότι έχω τραγούδι στα λατινικά, μόνο που όταν διαβάζω το εορτολόγιο το αντιλαμβάνομαι. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων και όμως υπάρχει ενέτη 2019 δουλεμπόριο σύγχρονο. Το κυριότερο εξ αυτών είναι το trafficking. Δουλεμπόριο με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση κυρίως γυναικών παγκοσμίως.
και Διεθνής ημέρα φιλίας είναι σήμερα. Όλα τα φιλαράκια εδώ πέρα. Να βάλουμε φίλοι. Είσαι ο καλύτερος μου φίλος, Μπάμπη. Να βάλουμε φίλοι για πάντα. Ναι. 2-31-0-287-38 μετά την επιστροφή για τα κάνουμε διαλύματα. Αλλά στέλνετε εσείς καθ' όλη τη διάρκεια του διαλύματος. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για τρία εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ την επόμενη Τρίτη στο γήπεδο της Τούμπας. Μικρή ανάπαυλα, 8 και 3 είναι 8 η ώρα. Θα ακούσετε, εντάξει, μην ανησυχείτε. Επιστρέφουμε. Surfing USA. Α, κανονικά ήμουν απλασμένος να γίνω σερφάς εγώ. Αυτό από που προκύπτει. Δεν ξέρω, αισθάνομαι εγκλωβισμένος σε ένα σώμα του πρωινού παραγωγού, Φερρυπίν. Σ' αρέσει το σερφ. Πάρα πολύ μ' αρέσει, θα ήθελα να δαμάζω τα κύματα. Πού να μπλέξεις να σε φάει και κανένας καρχαρίας μακριά από εμάς. Πολύ τρομακτικό. Έχω δει τόσες ταινίες με καρχαρίες. Εγώ έχω δει ταινίες έτσι με σέρφερ εκεί που πίνουν μπύρες. Τους τρώνε καρχαρίες στο τέλος. Αυτές δεν τις βλέπω, στις παραλίες του LA να πούμε. Φορά φανελάκια και τέτοια και βάφουν το μαλλί ντεκαπάζε. Σ' αρέσει το ντεκαπάζε. Δεν ονειρεύουν να φτιάξω, να γίνω λίγο σαν τον Πιάτσικα, να γίνω σαν τον Κοντράο που δεν ήρθε στον ΠΑΟΚ. Θα γίνω ένας τέτοιος. Θα σας γελάσω τώρα. Τι λέω, άγνωστες λέξεις. Χριστίνα μου, αλλά δεν πειράζει. Καταλαβαίνουμε εμείς, να σου πω την αλήθεια. Λόγω επειδή, κυρίες και κύριοι, διευρυμένο επιστρέψαμε. Αυτό που τα ίσιο σε λες. Όχι, αυτό ήταν ο Βαλντεράμα. Δεν το σχολίασες, ας πούμε, τη μεταβολή του μαλλιού. Το ξέχασα. Κοίτα, είδα και το πριν, είδα και το μετά. Δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο. Εντάξει, εμείς τώρα έχουμε συνδυάσει το Βαλντεράμα ως μυθική μορφή με εκείνο το μαλλί, το σγουρό και το μουστακάκι κτλ. Τώρα είπε να κάνει. Δικό του το μαλλί. Δικό του, ολοδικό του είναι. Δικό του είναι. Σαν περούχα. Το ζηλεύεις, γι' αυτό. Κράζω το θαυμάζω. Ναι, βέβαια, με αυτό το καταπληκτικό το χρωματάκι, ας πούμε, πώς το χαρακτηρίζει αυτό το πορτοκαλό ξανθό. Κίτρινο. Ναι, κάτι της. Ίσως να τα βάφει, λες, Ίσως. Εσύ τι λες. Ναι, πού να ξέρω. Ξέρω εγώ τώρα από αυτά τα μυστικά της ομορφιάς, γι' αυτό έχουμε εδώ πέρα. Τα βάφει, εντεταλμένη για να μας διευκρινίζει. Γενικότερα, έχω μια δυναμία στους βάψομαλιάδες του αθλητισμού. Υπήρχε ένα κορυφαίο blog τα παλαιά, που λεγόταν βαψομαλιάδες.blogspot.com και υμνούσε διάφορους βάψομαλιάδες της του ποδοσφαίρου. Του ποδοσφαίρου γενικότερα, ας πούμε, της χώριας και μη showbiz. Βαψομαλιάδες του ποδοσφαίρου δεν είναι πάρα πολύ, αλλά έχουμε και πολύ λατρεύω τους άνω των 50. Με το Κομωδινή, έτσι ναι, το ωραίο. Ναι, προπονητέ και τέτοιοι, ας πούμε. Που θέλουν να έχουν, ρε παιδί μου, μια. Γιατί είναι το. Κακό είναι. Όχι, μόνο γυναίκες θα τα βάφουν. Ναι, τι ρατσισμός είναι αυτός επιτέλους. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 το ευρώ. Αυτό πρέπει να το διευκρινίζω, ας πούμε, για να ξέρει ο κόσμος. Εντάξει, δεν είναι όλα τζάμπα στη ζωή, αλλά αυξάνει τα εδώ εισιτήρια θα κερδίσουν. Εντάξει, θα κερδίσουν, πόσο κοστίζει το εισιτήριο. Το εισιτήριο μπορεί να κοστίζει, ας πούμε, 15 ευρώ, αλλά δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν βρίσκεις. Είναι πολύ περισσότερο από την αξία του. Ένα το ότι δεν βρίσκεις εισιτήριο για να πας στο ΠΑΟΚ Άγιαξ που διεκδικεί σήμερα αν στείλεις FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Και ένα δεύτερο δεν θα μπεις ούτε καν στις ουρές. Δεν ξέρω αν δεν έχουν διατεθεί κιόλας, αν υπάρχουν εισιτήρια. Θα πάνε βγει. Δηλαδή μόνο 9 άτομα. Αυτά που θα στείλουμε εμείς. Hey, τα έχουμε αγοράσει τα υπόλοιπα, θα σας κάνουμε έτσι ένα πριβέμα τσάκι να πάνε να δείτε να μολαβεί το παιχνίδι. Να στηθείς, ας πούμε, γιατί πολλές φορές πλέον διατίθενται ηλεκτρονικά τα εισιτήρια και πρέπει να ξυπνήσεις από τις 5 ώρα να μπεις αναμονή και άμα να ξυπνήσεις 5 ώρα και να ακούς και λόγω επειδή από εδώ. Οπότε ας το καλύτερα. Πόσο το χειρότερο να γίνει. Πόσο χειρότερο. Οπότε στις 10 θα πραγματοποιήσουμε την κλήρωση. FM και ενώνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. 3 εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάγιαξ. Θα δώσουμε και αύριο και μεθαύριο σύνολο 9. Γιατί μάλλον φύγαν όλοι οι παγιά διακοπές και δεν έχουν που να τα δώσουν. Οπότε λένε μπάμπι, δεν τα παίρνεις εσύ, ρε κάψε ρε και καημένε. Έτσι, για να δώσουμε την χαρά σε κάποιους φίλους να βρεθούν στο γήπεδο, να απολαύσουν που θα είναι στην πόλη την επόμενη εβδομάδα. Ναι, 6 του Αυγούστου νομίζω παίζει ο ΠΑΟΚ. Του Σωτήρος είναι κιόλας η ημέρα, το ξέρω αυτό, 6 Αυγούστου. Έχει πανηγύρι. Έχει πανηγύρι στην Αμοργό, ναι. Και είναι και το Ναγκασάκι. Εκεί θα είμαι, τι να κάνω. Στο πανηγύρι. Κάτσε να δω το μας. Ρεπορτάζ θα κάνουμε, θα βγω ανταπόκριση. Ναι, ναι. 2-31-0-287-38 το τηλεφωνάκι μας. Μπορείτε να μας τηλεφωνείτε και να συνδιαλέγεστε. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Δημήτρη, τον Νικόλαο, την Χάιδο. Καλημέρες στον φίλο μας τον Γιώργο που γράφει δροσέρι σέρφερς. Εμείς είμαστε αυτοί βέβαια. Σταυρούπολη φημίζεται ας πούμε για το σέρφερ. Και ίσως να είναι ότι κάποτε στο χωράφι μας στο χωριό στις Ελιές είχα βρει κάτι κοχύλια. Απολυθωμένα. Ναι, σπουδαίο πράγμα δηλαδή.
απολυθωμένα κοχύλια και ίσως από εκεί έτσι ας πούμε αντλώ την θαλασσινή μου άβρα ως σερφερής επίσης θα μπορούσαμε να δώσουμε. Ο καιρός για σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια αναμένεται, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λέει τοπικές νεφώσεις και υπάρχει μικρή πιθανότητα. Γιατί παιδί μου τι στεναχωρία, ναι. Μικρές νεφώσεις, δεν σου είπε ότι θα έρθει κανένας κατακλυσμός. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για πρόσχερη ασθενή βροχόπτωση. Οι άνεμοι θα πρέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ. Θα έχουμε και ένα αεράκι ωραίο να μας δροσίζει. Και με το μεσημέρι θα ξασθενήσουν και θα γίνουν μεταβαλλόμενοι από 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 34. Α, τα σαραντάρια πότε θα έρθουν, βλέπουν στην τηλεόραση. Ναι, λένε. Και μας τρομάζουν. Εντάξει, κοίταξε η ζέστη είναι περισσότερο αισθαντική. Αν δεις ειδήσεις, θα ζεσταθείς. Ναι. Αν δεν δεις, είναι απλά μια τυπική καλοκαιρινή ημέρα. Ούτως ή άλλως καύσωνας το 34 και 35. Δεν θεωρείται καύσωνας. Όχι, παγιά, 40 λένε. 40 λένε και προς το παρόν πηγαίνουμε καλά. Έχουμε ένα αεράκι εδώ να μας δροσίζει εμάς. Στην Κασάνδρα και στην Συνθονία από 24 έως 30. Μια χαρά θα είναι. 2 με 3 τα μποφόρια. Ο κόσμος θα απολαύσει όμορφα το μπανάκι του. Κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και τίποτα παραπάνω. Να μην ανησυχεί. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Κρεμόμαστε από τα χείλη σας. Θα πείτε τα προγνωστικά. Τέσσερα αυτιά, ένα στυλό και ένα χαρτί περιμένουν να γράψουν. Θα τα πούμε γιατί σήμερα. Άντε, τέσσερα αυτιά εδώ και τα αυτιά του σκύλου εδώ περιμένουν. Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια. Ναι. Να πάρει ο σκύλο τα προγνωστικά και πες μετά ό,τι θες. Εντάξει, θα τα πούμε. Θέλει να βγει βόλτα. Εντάξει, έγινε, άντε, τσάω. Καλά, δεν το είπαμε να τον βγάλει βόλτα. Δεν τον έβγαλε ακόμα. Δεν τον έβγαλε. Δεν τα δίνουμε. Δεν τα λαπορίζει του σκύλου το καημένο. Σκυλή βόλτα, Λευτέρη. Σκυλή βόλτα, να του πάρει και ένα σνακ, να του δώσει και μια κροκέτα, κάτι τη. Να φάει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από Ξετική Σταυρούπολη. Να του έγινε και εσύ απογευματινό. Είχε να σε πω. Ναι. Τώρα δεν μπορώ, άλλαξα λίγο το ωράριο. Πώ αλλάζετε εσεί. Ναι. Και την ψηλιά σκαλώ, κάτσε να πάρω τώρα τηλέφωνο. Δεν έχει. Πριν και να έπαιρνα, αφού ήταν όλε κατηλημένε. Τι να πάρω, δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Έτσι. Γιατί η εκπομπή πουλάει, σα ζεστή τη ρόπη. Αλλά βλέπω μετά τι 8 βλέπω πέσει. Μετά τι λένε να πάρουν, άλλοι δεν έχουν να πάρουν. Του ψηλιάστηκα. Βέβαια να πω την αλήθεια τώρα να μην άρχισε τα πινελίκια. Λέω, κοίτα, λέω και τη μάνα μου, παιδε. Στο ράδιο θα πάρω με τη μία και θα του σηκώσουν. Mm-hmm. Γιατί την ψηλιάζει, γιατί παίρνω σε μια εταιρεία από σύνορα. Ναι. Γιατί μην τη δώσω δημόσια να πούμε. Γιατί αυτοί που είναι στα τηλέφωνα εκεί πέρα, γιατί θα το φάει το πινελίκι. Εταιρεία τηλεφωνίας παίρνεις. Όχι, εταιρεία πρώτων υλών παραγωγής, για πρώτες ύλες. Για να παραγγείλεις. Για να παραγγείλω, ναι. Ο κουρασανάκιας. Και πάει 7 και 59, άμα πάρω, δεν το σηκώνουνε. Άμα πάρω 8 και 1, γκλακ, το σηκώνουνε. Γκλακ. Δεν είναι ράδι. Δεν μπορεί 8 η ώρα να ανοίγουνε. Είναι 8 η ώρα ανοίγουνε, ρε εσύ. Γιατί εσύ στο στούντιο τι ώρα κάθεσαι, ρε φίλε. Πριν αρχίσει εκπομπή, δεν τα σηκώνει. 7 και 59 σηκώνονται. Άλλο το ράδι. Το ράδιο τώρα δεν θα σε παρέα. Όταν είναι για δουλειά, τι θα την πάρω να την πω. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Θα τη δώσω παραγγελία. Δηλαδή δεν κάνει τον καφέ. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι με την εργάζομαι. 8 η ώρα ντάνα. Υπάρχει ένα ωράριο που καταγράφει. Ωράριο, δηλαδή εγώ άμα ανοίξω το φούρνο και με πάρει ο άλλος, ας πούμε, δεν θα πιάσω 2 η ώρα δουλειά. Άμα χτυπήσω τηλέφωνο δεν το σηκώνω. Όχι. 2 παρά 1. Ποιος θα σε πάρει 2 η ώρα στο φούρνο. Ποιος θα πάρει. Ο Φωτιάδης. Για να κάνει παραγγελία. 2 η ώρα πήρε. Ο Φωτιάδης λέει να πάρει. Πήρε 12.30 ώρα. Και το έχω εκτροπή εγώ, και μια φορά χτυπάει λέω στο σπίτι. Πήρε δουλειά και γιατί κοιμάσαι, γι' αυτά λέει στο φούρνο κοιμάσαι, γιατί το σήκωσες. Τι σε νοιάζει. Και πήρε 12.30 ώρα τη νύχτα και ήρθε να το πάρει το ψωμί 3.30 το μεσημέρι, δηλαδή στο κλείσιμο. Εν πήρε πρώτη και να το πάρει στο τέλος. Α, παραγγελία σε πήρε 12.30 το βράδυ. Ναι, να μην χάσει. Και να πω ότι καμιά παραγγελία πέθανε κανείς, κάνε καμιά πίτα. Πού σε, 12.30 ώρα σε πήρε τηλέφωνο για ψωμί. Για ψωμί, όχι για ψωμί, ούτε καν για ψωμί, για 5 σάντουιτς. Για 5 σάντουιτς και έρθει και το πήρε 3.30 ώρα το μεσημέρι. Ναι, και έλεγε το πήρε 3.30 ώρα. Παίζουμε εσύ τώρα, παίζουμε. Εντάξει, γιατί μπορεί να. Πίστευε δηλαδή ότι ο φούρνος είναι ανοιχτό. Πουλάει! Πίστευε ότι πουλάει ο φούρνος, αλλά από την παλιά. Άντε, μήπως είναι γιατί ήταν και με χαρτί. Έτσι, τα νέα των φουρνάριδων λοιπόν, κυρίες και κύριοι εδώ. Έτσι, φουρνάρις 24. Για να καταλάβει τι τραβάμε. Εντάξει, τα ψάκια 24. Όχι, να το πω αυτό, να το πω. Να το πεις. Με χαρτί κιόλα. Ναι. Κατάλαβε το πτυχίο. Ήρθε που λες. Ναι. Ήρθε που λες. Έκανε αυτό που έκανε την παραγγελία. Ήρθε. Δεν τα πλήρωσε κιόλας. Την έδωσε και 5 ευρώ δανεικά. Εσύ έδωσες. Δεν έχω να τα πληρώσω. Δώσε και 5 ευρώ λέει, για να βγει η σύνταξη. Και στο τέλος λέει. Έκανε τον παππού σου λέει που συγχωρέθηκε. Λέει και κέρασε και τίποτε λέει.
δηλαδή, έδωσε. Δηλαδή, τη κέρασε τα τέτοια. Να καταλάβει τι γίνεται, να δει τα νεύρα πώ είναι τεντωμένα. Ωραίο σοφορο, το ξύπνησε κιόλα, κέρασε και έδωσε και. Και 5 ευρώ για να αγοράσει κι άλλα ψωμιά αύριο. Ναι, εντάξει. Με ξύπνησε μια μέρα, πήρε από την προηγούμενη μέρα. Πρώτη παραγγελία. Φουρνοδάνειο λοιπόν. Ωραίου πελάτε. Εντάξει, μπράβο, μπράβο, έτσι. Μια χαρά. Άλλου 10 τέτοιου να έχω. Δημιουργική λογιστική, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε κανένα άλλο νέο να μεταφέρουμε. Ναι, ναι, φίλε, δυστυχώς τώρα άλλο δεν ξέρω αν μας ακούσω σήμερα. Α, μάλιστα. Έχουμε πολλή δουλειά και τελείωσα και τι να κάνω τώρα. Τι, αν πάνε τέτοια δουλειά σαν την άλλη που μας είπες πριν, ας το παράτατο. Έλα, έλα στο λόγο επειδή καλύτερα να γλίτωσε. Ναι, ναι. Άμα δεν είχα αυτή τώρα, φαντάσου μπορεί να μην ακούγει πιο πριν, ακόμη προσπαθώ να πάρω να πιάσω γραμμή. Ναι, ακόμη δεν το σηκώνει, τώρα πήγε 8 και 4, ακόμη δεν το σηκώνει. Μάλιστα, ωραία. Αλλά άμα ακούσω εγώ επειδή σήκωσε τηλέφωνο. Εντάξει, κοίτα, άντε, φιλιά. Τσαω, τσαω, τι ωραία αυτό. Πα, λε γράφτα, δώσε και 5 ευρώ εσύ. Να πιω κάνα καφέ. Ωραία. Για το παππού που πέθανε, θα κεράσει κάτι. Θα κεράσει. Ωραίο αυτό, μάλιστα, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λοιπόν, το σκορ θα πάει 0-0. Θα τα πούμε εμείς. Θα τα πούμε. Τα πω εγώ τα δικά μου και πέσει μετά τα δικά σου. Λοιπόν, άκου σενάριο. Ναι, ναι. Θα πάει 0-0 εδώ στον Πειραιά. Ναι. Θα πάει παράταση. Θα πάει πέναλτι. Ναι. Και στο τρίτο πέναλτι θα το χάσει ο Ολυμπιακός. Θα βάλει το τέταρτο η Πλιζέν. Ναι. Το πέμπτο θα το βάλει ο Ολυμπιακός. Θα το χάσει η Πλιζέν. Θα πάνε στο έκτο, στο έβδομο, στο όγδο. Θα βαράνε πέναλτι μέχρι τις 2 η ώρα. Και στο τέλος θα προκριθεί η Πλιζέν. Γεια σας. Λοιπόν, να βαράνε μέχρι τις 2 η ώρα γιατί το πληροφορώ το φλακουάμον κοινό ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τη σημερινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Βικτόρια Πλιζέν. Για όσους θα περιμένουν αύριο τη μεγάλη μας ποδοσφαιρική ανάλυση, καθότι έχουμε προγραμματίσει την ίδια ώρα πρόβα επίπεδου Champions League. Ας πούμε, κάποτε πρέπει να γίνουν και αυτές οι δουλειές. Ναι, κάνουμε και πρόβες, οπότε χάνω το match να πούμε. Τι να κάνω, δυστυχώς, οπότε αύριο δεν θα έχει ανάλυση. Αλλά εντάξει, ποιο σκοτίστηκε από την άλλη. Μπορεί να κάτσω να το δω μαγνητοσκόπηση μετά το βράδυ. Το δω εγώ να σου τα πω. Να το δεις εσύ να μας τα πεις ή θα κάνω ότι το έχω δει. Ξέρω όλα. Θα σου πω τα στιγμιότυπα τα καλά. Ξέρεις πόσο εύκολο γίνεται να λες πράγματα που δεν έχεις ιδέα. Ξέρω. Και εσύ ξέρεις. Τι έχω. Αυτό δεν το κατάλαβα να σου πω την αλήθεια. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέος 1,24 του ευρώ. Διεκδικούμε 3 εστιριάκια για το ΠΑΟ Κάγιαξ. Θα κάνουμε την κληροσούλα 7 με 10. Καλημερίζουμε το φίλο μας ο Σταύρο και την φίλη μας την Χριστιάνα που μας στέλνουν τα. Γράψει και μια καλημέρα. Αλλά εξυπακούεται ρε παιδί μου. Γιατί τι στέλνουν, Χριστιάνα. Εντάξει, ναι, Χριστιάνα, αυτό. Γιατί. Δεν είναι ωραίο, η Χριστιάνα. Όχι, το Χριστίνα είναι λίγο πιο ωραίο. Θα σα το ζήλεψε τώρα, ζήλεψε. Χριστιάνα, πια να δει ποιο λέγει η Χριστιάνα, ρε εσύ. Τώρα προσπαθώ. Αντίο. Ε? Τραγουδί, το τραγούδι. Ναι, 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 ναι. Ήταν, είχε πει Κώστα Τουρνά και τέτοια, πολύ ωραία. Τι να μας κάνει αυτή η νύχτα, τι να μας κάνει, καταλάβες. Το Σαριμπιντάμ και τέτοια, πώς έχω κάτι τέτοια μυστήρια. Βρήκα Χριστιάνα, έβγατε λάλη μου, άκου τώρα εδώ τραγουδάκι. Μιας και το ανέφερε το όνομα, έτσι, δεκαετία του 70, δεν σ' αρέσει σαν τίτλος, ας πούμε. Το... Έβγα τι? Έβγα τελάλη μου, τελάλη μου, δεν το ξέρω το τελάλη. Πώς δεν το ξέρω. Άκου. Κουδουνάκι. Δυνάμωστά μου λίγο, δεν ακούω. Πού, δεν ακούς, τι. Δεν ακούω, αλήθεια. Τώρα ακούω καλύτερα. Ναι. Τι, Χριστούγεννα ήρθα, λε. Κομματάρα, δεν το έχω ακούσει. Ήδη το αγαπάω. Είναι καράτε. Καράτε. Έβγατε λάλη μου. Πάμε, θα το διασκευάσουμε. Έβγατε λάλη μου κι άιτε στο σεριάνι. Πες το ματάτο που κρύβω στην καρδιά. Κομματάρα είναι. Θέλει να μου βάλει φύλλα της λεμονιάς. Φιλίππου Νικολάου είναι το κομμάτι κιόλας, ας πούμε, έτσι. Έτσι, με αφορμή, ας πούμε, ένα όνομα ακροάτριας, είδες τι ωραία για που... Για πες άλλα ονόματα. Πες άλλα ονόματα. Τώρα με τον Γιώργο και με αυτά δεν κάνεις δουλειά, ας πούμε, θέλουμε τέτοια στιγμή. Ο Γιώργος είναι πονηρός. Καλά, έχει χιλιάδες τώρα, εντάξει, δεν έχει. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Ντάνιελ Μεγάλο Καπανέα της ελληνικής μουσικής με το που άκουσε Χριστιάνα μου λέει... Θα σου στείλω άλλο καλύτερο, ας πούμε. Εννοείται ο φίλος μας ο Ντάνιελ, με τον οποίο έτσι μαζί συνδράμουμε στο Σύλλογο Φίλων Κακής Μουσικής στα ίντερνετια. Μεγάλος DJ στο 8ball, θα τον έχετε ακούσει σίγουρα αν έχετε πάει Παρασκευές στο καταπληκτικό πρόγραμμα. 10 και χρόνια, ας πούμε, το 8ball. Δεσπόζει στη διασκέδαση του Κοσμάκη, του απλού του Λαουτζίκου με 3 ευρώ την πύρα δηλαδή. Τώρα στην κανονικότατα. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια.
τηλέφωνο επικοινωνία. Καλημερίζουμε το βλέμμα στο Παναγιώτη. Λέει τι κομματάρα λεπιωμένο είσαι. Αυτή είναι, αυτέ είναι οι κομματάρε να πούμε. Πε για τον Μπάου, κρέμα γράφει ο άλλο. Ο Ντάνιελ πάλι που έστειλε την Χριστιανή, δεν θα βάζουμε μουσική. Πε για τον Μπάου. Θα πούμε για τον Μπάου. Τι να πούμε για τον Μπάου αφού δεν έχει τίποτα ο Μπάου. Να φτιάξει ο Μπάου θεματολογία. Έστειλε για να πάρει εισιτήριο. Όχι, έστειλε για να. Νομίζω έχει πάρει διαρκεία. Και περισσότεροι ακροατέ είναι με διαρκεία, αν δεν κάνω λάθο. Κάποιοι που έχουν ξεμείνει. Αρκετοί μάλλον από του ακροάτε. Του 6-8 τουλάχιστον είναι όλοι άπλε να πούμε. Ο ταψάκε με διαρκεία. Να πληρώνουν οι θείε τα σάντουιτ. Μετά τα 5 ευρώ μπορεί να τα πάρει σαν 10. Δεν ξέρει πώ είναι τα πράγματα. Όπω και να έχει, ο κόσμο περιμένει κυρίε και κύριοι τα μεγάλα μα προγνωστικά για σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Αρχικά για τι ελληνικέ ομάδε, αλλά μετέπειτα και για να τι δώσουμε και όλε τι υπόλοιπε. Νομίζω. Σήμερα στις 9.30 ο Ολυμπιακός Πειραιός αντιμετωπίζει την Βικτόρια Πλιέζν. 0-0 το μάτς του πρώτου γύρου με προβληματική εμφάνιση ο Ολυμπιακός. Δεν είχε δώσει καλά δείγματα. Πώς το βλέπεις το σημερινό, Χριστίνα μου, εσύ, ας πούμε. Δεν είχα το προηγούμενο, αλλά είχα μια δουλειά, δεν πρόλαβα να το πω. Εντάξει, οκ. Στο λέω, δεν έχασε τίποτα απολύτως. Με πήρε ο ύπνος εμένα. Τόσο προβληματική, γιατί εγώ θα το έδινα ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Άλλο το πρώτο μάτς, τώρα παίζει το Καραϊσκάκι. Στο τετραστατικό σέντρα. Στο σπιτάκι μας. Μέσα στο σπιτάκι μας. Ναι, εννοείται. Ένα γκολ θα το βάλει. Ένα γκολ, άρα από τι δίνει. Ένα γκολ θα το βάλει. Ένα μηδέν. Δίνει λοιπόν νίκη και πρόκριση του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση του Champions League. Μ' αρέσει. Θα δώσουμε πρώτα τα ελληνικά και μετά θα δούμε και το προγραμματάκι μας. Εσύ πόσο το δίνει. Εγώ το δίνω 3-1. Ναι. Ότι θα δούμε ματσάρα. Ματσάρα. Εντάξει, είμαι τέτοιο. Ότι θα κάνει ένα ξέσπασμα ο Ολυμπιακός, θα βάλει πολλά γκολ και θα πούνε, ας πούμε, έρχεται η ομαδάρα, η αρμάδα, το ένα και το άλλο. Κάπως έτσι. Το βλέπω, ρε παιδί μου, πάντως σίγουρα θα περάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Την Τετάρτη έχουμε παιχνίδια για το Champions League, δεν μας ενδιαφέρουν. Την Πέμπτη το κυρίως πιάτο, φυσικά με τις δύο αναμετρήσεις που ενδιαφέρουν εμάς εδώ στην Ελλάδα και πόσο μάλλον στην Θεσσαλονίκη μας, με τον Άρη να πηγαίνει στην Λεμεσό και να αντιμετωπίζει την ΑΕ Λεμεσού. 0-0 επίσης το μάτσο του πρώτου γύρου που όρθως είχαμε προβλέψει ως χι. Σαν εκπομπή είχαμε δώσει 1-1. Τι βλέπεις τον επαναληπτικό λοιπόν, Χριστίνα μου? Και εδώ συγκρατημένη θα είμαι, γιατί είδα το προηγούμενο μάτσο και οκ. Ναι, το είδες όμως. Το είδα. Βέβαια, γιατί είναι ομάδες της πόλης και πρέπει η θεματολογία να είναι αρμόζουσα. Ναι. Να μην ξεχάσουν οι παίχτες του Άρη να φάνε, τι είπαμε, γύρω χαλούμι. Ναι. Να είμαι συγκρατημένη. Ναι, δεν το συγκρατημένο. Τι βλέπεις, η μαγική σου σφαίρα, όχι, ρε παιδί μου. Θα πω ότι θα βάλει γκολ ο Γκαζαριάν. Αυτό είναι τη Λεμεσού. Ναι, το ξέρω. Ναι. Ο Άρης θα κερδίσει. Ναι, ο Άρης θα κερδίσει. Θα το δώσω 1-2. 1-2, μάλιστα. Δεν είμαι πολύ συγκρατημένη. Τέτοια, πολύ συγκρατημένη. 1-2, νίκη πρόκριση του Άρη. Ακόμα και με ισοπαλία ο Άρης περνάει στην επόμενη φάση. Αλλά τώρα το δώσει 1-2. Αλλά μάλιστα το είδε στον Καζαριάν λόγω επειδή είναι next model. Ναι, γι' αυτό θέλω να βάλω. Περιμένανε όλοι στα πληκτρολόγια πάνω ο Καζαριάν. Είχε σκοράρει με την Εθνική Αρμενία όταν παίξαμε ως αντίπαλοι πριν από κάποιους μηνές και είχε γεμίσει όλο το Facebook, όλο το Ιντερνετ με τη φωτογραφία της Ειρήνης Καζαριάν. Ήταν ξεκάθαρο. Next Top Model έχει καμιά πόσες χιλιάδες αιτήσεις διαβάζαμε κιόλας. 8.000 αιτήσεις. Ξεκινάει το Σεπτέμβριο. Ναι. Αντί να δώσεις πανελλαδικές. Δώσε Next Top Model. Ή Next Top Model ή θα περάσεις στην αστυνομία έτσι κι αλλιώς χωρίς εξετάσεις με τις 1.500 καινούργιες θέσεις που έχουν προκηρυχθεί. Α πούμε, υποτίθεται ότι θα περνούσες μέσω πανελλαδικών. Αλλά τις φτιάξαμε. Πάνε, το κόψαν αυτό. Όχι, ρε παιδί μου, θα γίνουν ειδικοί φρουροί. Οπότε περνούσες χωρίς εξετάσεις, α πούμε, αυτό το πράγμα. Ναι. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς το να. Τι μου λες? Παρακαλώ. Τι γλύψιμο μπορώ να βάλω εγώ, γλύψιμο για να βγαίνω κι εγώ κάνει 2-3 φορές. Να βάλεις. Και η τέταρτη φορά, Να βάλεις γλύψιμο, Τι. Μ' αρέσει. Ο άλλος βγαίνει 10 φορές, ναι. Μας ρίχνει εμάς, ο άλλος βγαίνει 4 φορές και εμείς δεν μπορούμε να βγούμε. Mm-hmm. Πες μας να μην παίρνουμε τηλέφωνο, να τελειώνουμε. Όχι, ποιος το είπε αυτό. Τώρα μη στεναχωριέσαι, τώρα δεν παίρνει κανείς. Από αυτή την ώρα και μετά. Μόνοι μας θα είμαστε. Τι μόνοι μας. Εσύ ήθελα να σε κράξω και σένα λίγο. Θα με κράξεις. Γιατί. Θα σε κράξω, γιατί με συγκρατείς εσύ. Έτσι. Και επειδή δουλεύεις στο Λίμπερο. Σωστό και αυτό. Καλά κάνεις. Καλά κάνω, ναι, βέβαια. Δεν μου λες. Παρακαλώ. Γιατί έχεις παράπονο που δουλεύεις τώρα 3 ώρες. Δεν έχω παράπονο. Ίσα, είμαι ευτυχισμένος. Κάθε μέρα λες 3 ώρες και ξέρεις γιατί, και αλλιώς. Θα σου πω γιατί έχω παράπονο. Περίμενα, να σε ρωτήσω εγώ πρώτα. Θα ακούσεις και μετά.
δεν μου λες την ώρα που δουλεύεις παραπάνω, το αφεντικό σου την πληρώνει? Φυσικά και όχι. Τι πράγμα? Όχι. Είναι αναπλήρωση, δεν είναι υπερορία. Όπως και εγώ όταν θα λείψω, κάποιος άλλος θα εισέλθει στην θέση μου κτλ. Αυτά γίνονται μέσα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δεν είναι υπερορία για να την πληρωθείς παραπάνω. Πληρώνεσαι με το κομμάτι, με την εκπομπή. Δεν πληρώνεσαι, ας πούμε, το θα κάνεις παραπάνω ή όχι. Α, δηλαδή, άμα κερδίσεις 5 ώρες, δεν θα πληρωθείς. Όχι. Αυτό τότε δεν είναι καλό. Όχι. Έτσι είναι το καθεστώς. Το αφεντικό όχι. Σου. Άκου να σου πω. Τα αφεντικά. Ναι. Όχι το αφεντικό σου, να πω τα αφεντικά. Ναι. Γιατί όλοι αυτοί που να... είναι αφεντικά. Κι εγώ είχα αφεντικά. Λοιπόν. Αλλά αυτοί με τα λεφτά τους. Και εσύ με τη δουλειά σου, και εγώ με τη δουλειά μου, και ο άλλος που δουλεύει. Καθένας με τη δουλειά του. Ναι, έτσι. Εγώ ξέρεις γιατί, γιατί γκρινιάζω, γιατί χάνω το κολυμβητήριο. Δεν προλαβαίνω να πάω να αθληθάω. Γιατί έχω γίνει δεινός κολυμβητής τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Να πληθώ, να αθληθώ. Πλέον, να αθληθώ, να κολυμπήσω. Πηγαίνω κάθε μέρα και κάνω γυμναστική. Κολυμπάω, πηγαίνω κολυμβητήριο, κάνω 1500 μέτρα. Ελεύθερο ύπτιο πρόσκυρο. Ξανύχτηκες. Γιατί πότε έγινες? Δεν μου λες πότε είναι σπόρτλας εσύ, ε? Πώς, τι έγινα? Σπόρτλας. Σπόρτς. Ε, τώρα έγινα. Σπόρτλας. Πάντα ήμουν ανέκαθεν αθλητή. Γιατί πας για την Ολυμπιάδα, τίποτα. Για την Ολυμπιάδα, το Σταυρό, το Στρατόνι, Νέα Ρόδα κτλ. Ναι, προς τα εκεί προπονούμε να κατευθυνθώ. Να μην κάνω κι εγώ λίγο κολύμπι τώρα το καλοκαίρι, κακό είναι. Πας το χειμώνα, το ίδιο είναι. Κλείνει το χειμώνα, ναι. Το κολυμβητήριο. Τι κλείνει, γιατί είσαι πισίνα μέσα, θερμόμενη. Είναι ανοιχτό. Δεν έχει. Όχι, όχι. Μάλιστα. Δεν έχει. Ναι. Να δεις εδώ στη Λιβετία, σε φιλοξομίζω, μίζας. Εδώ έχει χειμώνα καλοκαίρι. Άκου τώρα. Μάλιστα. Και κάποιος άλλος είπε για το παιδί που το καθάρισε ο αστυνομικός. Ναι. Πώς το λένε το παιδί, δεν ξέρω. Ο Γρηγορόπουλος, Αλέξανδρος. Το Γρηγορόπουλο. Ναι. Συλλαλητήρια, κόλπα, σούπες, μούπες. Mm. Είχα ακούσει. Ναι. Είχα ακούσει, δεν ξέρω αν είναι αληθεύει. Ναι, ναι. Έχουν πάρει με τα δικαστήρια, δεν ξέρω τι, 800.000. Ποιος? Ευρώ. Ο πατέρας του, η μάνα του. Δεν ξέρω, αλλά καμία ανθρώπινη ζωή δεν ξεπληρώνεται με όλα τα λεφτά του κόσμου. Ναι, εγώ το έχω ακούσει αυτό, δεν ξέρω αν είμαι σίγουρο. Αν δεν είναι εμπεριστατωμένο και αν δεν είναι αποδεδειγμένο, λοιπόν, δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε. Και 18 ναι, εκατομμύρια ευρώ να έπαιρνε, μια ανθρώπινη ζωή δεν ξεπληρώνεται με τίποτα. Το ξέρω, αυτό το ξέρω, δεν χρειάζεται με το πεις. Ναι. Εγώ άκουσα. Ναι. Γιατί ζήτηξαν αυτή τις 800.000, δεν το ξέρω. Δε, λοιπόν, και δεν σε νοιάζει. Τα πήρανε, ναι, πάλι το και ξέρω. Καλά κάνανε. Και καλά κάνανε, ό,τι και να ζητήσανε, ας πούμε. Τι ναι, σχέση για αυτό τώρα. Ναι. Τέλος αυτό πάντων. Το παιδί ναι. Έχει ψυχή, έτσι. Ναι. Ο άλλος που βγήκε έκραξε για, το, για τον αστυνομικό που του θα βγει έξω, ξέρω, για πόσα χρόνια. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι απαράδεκτο, ναι. Δεν ξέρω τι. Ναι, ναι. Εντάξει, θα λυπηθούμε για το παιδί, γιατί να μην λυπηθούμε. Ναι. Έχει πατέρα, μητέρα. Ναι. Λοιπόν, αλλά για τα δύο τα άλλα τα παιδιά. Τι σχέση έχει το ένα, φίλε μου Μπάμπη, με το άλλο? Μυρίμινε, καμία σχέση. Μιλάμε για ένστολο δημόσιο λειτουργό που αμείβεται με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη για να προστατεύει. Δεν μιλάμε τώρα ξανά τα ίδια. Τον κόσμο και αυτός ναι, προβαίνει εντάξει. Σε παράβαση καθήκοντος δολοφονώντας ένα παιδί 15 χρονών. Δεν υπάρχει περίπτωση συμψηφισμού περιπτώσεων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που συμβαίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή, το να συμψηφίζουμε το ένα. 21 χρονών και 23 δεν είχαν μάνα αυτά. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Σε παρακαλώ τώρα. Δεν έχει σχέση το ένα. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Για το άλλο θα επιληφθεί για οποιοδήποτε θέμα. Ο Έλληνας μάνι ζητάει δικαιολογία. Θα επιληφθεί η δικαιοσύνη. Για αυτούς τους δύο. Τι σχέση έχει? Η αστυνομία τους δολοφόνησε. Η αστυνομία τους δολοφόνησε. Όχι. Τι σημασία? Εδώ μιλάμε για έναν αστυνομικό που δολοφόνησε ένα παιδί. Δημόσιο λειτουργό. Προστάτη γιατί του πολίτη.
Ναι, καμία ναι, σχέση το ένα με το άλλο. Εκεί έχουμε μία άλλη ποιος, περίπτωση. Προστατεύει τον πολίτη, ρε. Η αστυνομία προστατεύει ναι, μόνο τους πολιτικούς, ρε. Το λάθος μας. Κάτι είπες και εσύ τώρα. Άκου, μπάμπι μου. Το λάθος μας ναι, είναι ότι κάνουμε πάντα συμψηφισμό περιπτώσεων. Είναι μεγάλο λάθος αυτό να το κάνουμε. Η κάθε ναι, περίπτωση είναι από μόνο. Είναι λάθος. Ψυχές. Δεν τις βάζεις σε ένα καζάνι, σε ένα τορβά. Ούτε αστυνομία ούτε διαφέρθηκε. Μάνα, πατέρα, δεν είχα να τα παιδιά. Μάλιστα. Έγινε, έγινε, σε ευχαριστούμε. Πώς, για. Έγινε, καλημέρα. Μόνο μιλάμε μόνο αυτά που μας συμφέρουν. Καλημέρα, καλημέρα. Συμφέρουν. Έγινε, τσάω, τσάω. Είναι το μέγιστο λάθος αυτό το να πραγματοποιούμε συμψηφισμό περιπτώσεων. Γιατί το βλέπω, είναι μια άποψη, ας πούμε, που μπορεί να. Γιατί δεν λέτε για το ένα, για το άλλο, για το άλλο. Η κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και την εξετάζουμε μεμονωμένα για να δούμε το τι συμβαίνει πίσω από αυτήν. Τέλος πάντων, ας μην το συζητήσουμε άλλο, ας επιστρέψουμε στα καθημάστα λογοειπηδιακά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Να διορθώσω λίγο τον κύριο Μπάμπη σε κάτι. Ναι, ας μην το συνεχίσουμε τώρα, εντάξει, ναι, να χαλάσουμε το. Είπε κάτι. Ο πατέρας του Γρηγορόπουλου έχει πεθάνει από τον καημό του. Εντάξει. Mm. Κύριε Μπάμπη, να προσέχετε τι λέτε. Λεφτά δεν έχουν, γιατί δεν έχουν πάει σε αστικά δικαστήρια. Εντάξει, είναι μόνο σε ποινικά. Να προσέχετε αυτούς που σας τα λένε, γιατί ξέρω ότι δεν μπορείτε να το μάθετε απ' άλλους. Εκτός αν έχετε κατευθείαν, μιλάτε με... Δυστυχώς είναι, εγώ το άφησα. Ναι, όχι, το πω. Όχι, είναι, λοιπόν, είναι απόψεις που δυστυχώς κυκλοφορούν ευρέως, ας πούμε, και ακούγονται έτσι ούτως, χωρίς να υπάρχει όπως, ούτε ένας αντίλογος. Όπως ναι, ο πατέρας του Καλτεζά πέθανε και αυτός, ο περιπτεριούχος, και στα 30 μέτρα παραδίπλα, αν έφευγε εκείνη η σφαίρα από αυτόν που κατέβηκε από την Κλούβα και πυροβόλησε, σήμερα δεν θα σας μιλούσα. Και ήμουνα 5 χρόνια μεγαλύτερος τότε από τον Μιχάλη Καλτεζά. Και αυτό το πράγμα σημάδεψε τη ζωή μου. Μάλιστα. Να προσέχετε τι λέτε, κύριε Μπάμπη. Μάλιστα, εντάξει. Λέτε στον έγινε, έγινε, ευχαριστούμε. Έγινε. Λοιπόν, 6:35, εντάξει, το λέω επειδή θα συζητήσει και για πολλά θέματα, ας πούμε, αλλά μέσα σε πνεύμα σύμπνοιας και ομοψυχίας και πάνω απ' όλα μέσα σε πνεύμα μη διάδοσης ψευδών ειδήσεων ή φημολογιών ή πράγματα που κυκλοφορούν ευρέως, ας πούμε, ανυπόστατων τέλος πάντων θεμάτων. Μιλάμε πάντα περιστατωμένα και με γεγονότα που ισχύουν. Λοιπόν, διαλυματάκι, ξεπεράσαμε ο λιγοντή της 8:30. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Για να διεκδικήσουμε 3 εισιτηριάκια για το ΠΑΟ ΚΑΙΚ. Εδώ πήρε Χριστίνα, έδωσε προγνωστικά, έδωσε προφητείες, έδωσε. Αλλά δεν προλάβαμε να δώσουμε και τον Ατρόμητο. Με την επιστροφή, με την επιστροφή θα κάνουμε το ψηφισμό μας. Θα δούμε και τα... και το πρόγραμμα για τη σημερών ημέρα. Είναι συντονισμένοι FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526 για 3 εισιτηριάκια. ΠΑΟ ΚΑΙΚ την επόμενη Τρίτη στο κήπεδο της Τούμπας. Επιστρέψαμε με Χριστιάνα και πάλι, γιατί ήταν το κομμάτι που μας θύμισε ο φίλος μας ο Ντάνιελ, μια διασκευή στο κλασικό δίσκο κομμάτι των Οταβάν, το Τεζ OK, αν το λέω καλά. Γνωρίζετε το ρυθμό, αλλά εσείς το γνωρίζετε ότι είχε μια ελληνική μεταποίηση. Όπως και πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Είτε της Μοδός, δεκαετία του 70 και του 80, μάλιστα από το 60 έχει ξεκινήσει, ο Ολύμπιανς και τα λοιπά γνωστά, το κορίτσι του Μάη και τα αυτά που βάζαμε ένα ελληνικό στίχο, το έκανε μέχρι και ο Μαχαιρίτσας Πολάκης, ας πούμε έτσι. Χρησιμοποιούσα αυτή την πρακτική. Λίμπερο, ακούτε κυρίες και κύριοι, λόγω επειδή διευρυμένο για αυτή την εβδομάδα 7 με 10 μπαίνουμε και στα χωράφια του Κωστή Τσατσαρού. Καλημερίζουμε και τους ακροατές της κλασικής ζώνης του 8 και 10, αν παραμένουν στην παρεούλα μας. Μας χαροποιούν ιδιαίτερως και ελπίζουμε να τους κρατάμε μια όμορφη συντροφιά. Λίγο αθλητική και λίγο απ' όλα βέβαια είμαστε εδώ. Κυρίως εστιάζουμε στην θεματολογία. Αν έχουμε και κάτι να μεταδώσουμε, καλώς. Αν δεν έχουμε, περί ανέμων και υδάτων ούτως ή άλλους αυτή εδώ η εκπομπή. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ. Με το όνομα τεπωνυμάκι σας διεκδικείτε 3 εισιτηριάκια για το ΠΑΟ ΚΑΙΚ. Θα γίνει κλήρωση λίγο πριν από τις 10. Για την επόμενη εβδομάδα το ματσάκι θα δώσουμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Παροχές στο φουλ το λόγο επειδή. Εσύ, εσύ, με...
Καλημερίζω και τον φίλο μου τον Κώστα που μας γράφει αν η πρόβα σήμερα λέει θα είναι ανοιχτή να έρθουμε να την παρακολουθήσουμε. Όπως και οι ομάδες κάνουμε κλειστές προπονήσεις για να μην δώσε εισιτήρια για την πρόβα. Για να μην αποκαλύψουμε τα χαρτιά μας. Πρέπει να το βλέπεις και να παθαίνεις έτσι ταράκουλο. Καλημέρα στέλνεις σε Περιπτερίξ, Φωτάρα και Τόνι. Περιπτερίξ, πού είναι αυτή η ψυχουλά. Σε παλαιός ακροατής, ας πούμε, τα πρώτα τα πέτρινα χρόνια του λόγου επειδή. Ήμασταν τρισκοκούκος. Θα στηρίξαν, υπάρχουν άνθρωποι που χαθήκαν, ας πούμε, στο πέρασμα του χρόνου. Για τους χύψη λόγω κάθενας. Μπορεί να αλλάξαν τα ωράρια. Όχι, μπορεί και να μην τηλεφωνούν, ρε παιδί μου, αλλά τους θυμόμαστε έναν. Υπήρχαν μυθικές μορφές. Πάντα, πάντα στο λόγο επειδή. Μυθικές μορφές που συνδράμανε με τον τρόπο τους και δώσαν έτσι τον ιδιαίτερο τόνο αυτής εδώ της εκπομπούλας. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τον. Και πήρα να πω το εξής, ότι είμαι ακόμα εδώ, να το ξέρεις. Είναι 9 παρατέταρτο, είμαι ακόμα εδώ, παραμένω. Και θα παρακαλέσω κάτι, σε τόσο ευαίσθητα, σε τόσο ευαίσθητες συζητήσεις, καλό είναι να είμαστε λίγο πιο συμμαζεμένοι. Ναι. Είναι τέλος πάρα πάνω. Πολύ ευαίσθητες. Ναι, ναι. Θα συμφωνήσω με τον φίλο μου Τόμ, δεν απάντησε. Ναι, 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 ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον φίλο μου τον Τόμ, να προσέχουμε κάτι, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και δεν χρειάζεται να ανοίγουν. Και θα πω το εξής, στον κύριο Μπάμπη. Γιατί δεν μας λέει καθαρά, γιατί έπεσε τόσο μάπα γρασίδες στην Ελβετία, θα μας απαντήσει πάνω αυτό. Εγώ περιμένω μία απάντηση. Γιατί να σου πω και κάτι, σκέφτομαι και μελλοντικά τη δουλειά μου. Μπορεί να πάω γρασίδι εγώ στην Ελβετία, δεν το ξέρεις αυτό. Έτσι, έτσι. Γρασιδάς. Ναι. Α, και μία ακόμα άλλη, καταρχήν είναι κομματάρα αυτό που έβαλες τώρα. Ναι. Κομματάρα, έτσι, κομματάρα. Έτσι. Μπορεί ίσως και να μπει χαλία του για μία μέρα. Είναι κομματάρα. Θα το αφήσω να παίξει κι άλλο τότε. Εντάξει. Ναι. Βέβαια. Και μία τελευταία ερώτηση. Ζήτησα και μίλησα με τον πατέρα μου στην Ελβετία. Ναι. Θα το δώσει το 51% η ΑΡΑΟ. Θα υπάρχουν. Έχει ο μπαμπάς μου. Σας ευχαριστώ. Ο μπαμπάς του που είναι ο άντρας της γυναίκας του, της πρώην που τον υιοθέτησε. Αυτό το... υπάρχει ένα τέτοιο ζωνόρι. Οικογενειακές ιστορίες. Είναι ο... ο άντρας της πρώην γυναίκας του που τον υιοθέτησε. Έτσι μας έχει πει ο φίλος μας ο υπουργός. Ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Τα αστέρια, Μπάμπη. Τα αστέρια, ποια αστέρια? Τα αστέρια αυτά που βλέπουμε στον έναστρο ουρανό. Είναι όλα αστέρια, Μπάμπη? Έλα, δεν είναι όλα αστέρια, Μπάμπη. Είναι και πλανήτες. Και διαστημόπλια είναι. Βλέπουμε το Δία και τον Κρόνο, Μπάμπη. Αυτή την περίοδο ο Δίας και ο Κρόνος είναι πλανήτης, αλλά τον βλέπουμε. Ο Κρόνος... αλλά νομίζεις ότι είναι αστέρι, μην μπερδεύεσαι. Όχι, ο Κρόνος υποβιβάστηκε. Έπεσε β' εθνική από πλανήτης. Όχι, ο Κρόνος είναι αριστερά του Δία. Ναι. Ποιος υποβιβάζει? Θέλω να του δώσω συντεταγμένες. Ο Πλούτονας, ποιος είχε υποβιβαστεί? Ποιος πλανήτης που τον ξέραμε τόσα χρόνια ως πλανήτη και υποβιβάστηκε? Ο Πλούτονας. Ναι, υποβιβάστηκε. Γιατί έχει πολύ πλούτο, είναι πολύ πλούσιο. Ναι. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο από το Αράο. Θεωρείται πλέον πλανήτης νάνος. 38 βαθμούς το βράδυ η Ελβετία, πού κοιμούνται? Στα γρασίδια. Δεν ξέραμε. Δεν αντέχουν, φίλε, στους 38. Κανένα στην Ευρώπη. Εντάξει, πού να αντέξουν. Δεν αντέχουν οι Αγελάδες στους 38. Δεν αντέχουν. Πρέπει να τους βάλουν κλιματιστικά στα κρεβάτια τους. Δεν ξέρω, μην τις πάρουν και στο σπίτι εκεί που έχουν ανεμιστήρες. Στις Αγελάδες. Να κοιμούνται μαζί. Εντάξει, οκ. Έγινε. Γεια σας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. 2-31-0-287-38. Ναι, δεν έχει πάρα πολλά χρόνια. Το ξέραμε τον Πλούτον, ας πούμε, ως μέρος του ηλιακού μας συστήματος, αλλά υποβιβάστηκε έτσι. Χαμπάρι δεν έχω πάρει. Έπεσε, ναι. Έπεσε στα χαρτιά. Και θεωρείται πλέον πλανήτης νάνος. Ναι, ναι. Πλανήτης και πάλι. Πλανήτης νάνος. Δεν είναι τώρα μπροστά στον Κρόνο, στον Δίο, στον Ερμή, στην Αφροδίτη κτλ. Στη γη μας θεωρείται πλανήτη. Θα παίξει μπαράζ με τη Σελήνη τώρα για να ανέβει κατηγορία. Υπάρχουν για τέτοια ζητήματα στην Άτσα, κυρίες και κύριοι. Πολύ σημαντικά. Σήμερα κατά τα άλλα το προγραμματάκι μας, θα δώσαμε προγνωστικό για τον Ατρόμητο στις 8 την Πέμπτη. Είπαμε θα δώσουμε πρώτα όλες τις ελληνικές ομάδες και για τον Άρη. Είπαμε 0-0 σήμερα, έδωσες 1-0 τον Ολυμπιακό, εγώ τον έδωσα 3-1. Τον Άρη το δίνω 0-2, το είχα πει από την προηγούμενη εβδομάδα, τον έδωσε 1-2. Και ο Ατρόμητος υποδέχεται την Ντουνάισκα, την οποία είχε κερδίσει με 2-1 στο πρώτο μάτς. Στις 8 αυτό το παιχνίδι, όπως και το παιχνίδι του Άρη την Πέμπτη όμως. Δεν παίρνετε τον Πέμπτη. Και δείτε, προβληματίστηκα, την κέρδισε 2-1. Προβληματίστηκα. Πώς την είπες, Ντουνάιτσε. Ντουνάισκα. Ντουνάισκα. 1-0 θα κερδίσει ο Ατρόμητος. Μάλιστα. Το δίνω εγώ 0-0 έτσι. Ένα χ δεν έδωσα. Να δώσουμε ένα χικάκι. Βεβαίως.
Κατά τα άλλα, σήμερα το προγραμματάκι μας για να ασχοληθούν. Δεν ασχοληθεί και ο κόσμος έτσι λίγο. Στοιχηματικά λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Από Χριστιανά, εδώ είμαστε τελείως. Δεν το έβαλα να παίζει σε repeat. Οπότε ξανά το ζήτησε χαλάκι. Χριστίνα, βάλε. Χριστίνα, τώρα ζηλέψαμε. Στείλε μήνυμα να διεκδικήσεις ένα εισιτήριο για το ΠΑΟ κάποια της επόμενης τρίτης στο FM και FM, ναι. Ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Θα στείλω. Όχι, άμα στείλω θα βάλεις. Ναι, θα πας στο γήπεδο, θα είσαι εδώ. Όχι, να βάλεις τραγούδι. Α, όχι, ρε παιδί μου. Κάτι θα κάνουμε. Άντε, με τα αφήσματα τώρα. Σήμερα το προγραμματάκι μας περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις από Ελ Σουτιέσκα Νίξιτ, ομάδα από το Μαυροβούνιο, ομάδα μονοματεπώνυμο. Στο πρώτο παιχνίδι, ο Αποέλ έχει κερδίσει με 1-0. Έχει το πάνω χέρι. Θες να δίνουμε και γι' αυτά. Λέγε ρε, παιδί μου, έτσι στο κουτουρού. Εντάξει, κλάρα μετά τα παίξουμε. 1-1. 1-1, μ' αρέσει. Εγώ δεν λέω τίποτα. Θα το πάρει όλο το βάλεο. Κάλιου Εστονία στι 8 επίση με τη Σέλτικα από την Σκωτία. 5-5-0 δηλαδή κερδίσει η Σέλτικ. Στο πρώτο παιχνίδι, κανένα περιθώριο δηλαδή. Ξεκάθαρη η πρόκριση της Celtic. Άντε να κερδίσει τώρα 3-1. Άντε να βάλει και άλλη ένα. 1-3. Μακάμπι Τελαβίβ από το Ισραήλ με την Κλουζ από την Ρουμανία. Στο πρώτο παιχνίδι η Κλουζ είχε επικρατήσει 1-0. Είναι αμφίροπο το σημερινό ματσάκι ως τις 9, όχι στις 8 και το συγκεκριμένο παιχνίδι. 0-0. Θα γίνει τίποτα, μην το δείτε. Βαλέτα από τη Μάλτα με την Φερετσβάρος στις 9. Το πρώτο ματς είχε κερδίσει η Ουγγρική Φερετσβάρος 3-1. Η Βαλέτα από τη Μάλτα που πήγε η Μαριλίζη γραμματέας μας και μας έλεγε χθες πόσο ωραία πέρασε. Και πλήρωσε και 100 ευρώ πηγενέλα. Και όχι μόνο αυτό. Έλεγε 2 ευρώ η μπύρα, 4 ευρώ το κοκτέιλ. Ακούτε και καλό, όχι τίποτα νερωμένο αυτό με μεζούρα και το έτσι. Και εμείς οι κοροϊδάρες θα πάμε στα νησιά. Έτσι. Ομπρελίτσες πάνω και τα πάντα στη Βαλέτα. Αλλά δεν έχει παραλίες να κολυμπήσεις, είναι μόνο βράχια. Θα πάμε το χειμώνα, Μπάμπη, μου δεν πειράζει. Λοιπόν, 3-1 το πρώτο μάτς. Στις 9 η ώρα, πες εδώ τώρα. 3-1, 2-0. Μάλιστα, περάσει Βαλέτα δηλαδή της Φερετσβάρος. Όχι, αυτή που έβαλε 3. Α, αυτή που έβαλε 2. Βασιλεία Ιτχόβεν στο δεύτερο σημαντικότερο μετά του Ολυμπιακού παιχνίδι της ημέρας. 3-2 σε ένα καταπληκτικό μάτς τουλάχιστον όσον αφορά την διακύμανση του σκόρ και συνεχόμενες ανατροπές. Ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα, να πω έτσι και ένα ωραίο κλισέ. Η Ετχόβεν είχε επικρατήσει 3-2. Αν περάσει, θα είναι υποψήφια να αντιμετωπίσει τον Πάο. Αν ο Πάο περάσει. Θα περάσει τον Άγιαξ, γιατί η Ολλανδική ομάδα, αν πάλι αποκλειστεί, είναι υποψήφια να αντιμετωπίσει τον Πάο. Γιατί ο Πάο μπορεί να αποκλειστεί από τον Άγιαξ, α πούμε. Παρ' όλα αυτά, Ολλανδία, μα υπάρχουν, τελείωσε. Είναι, είπαμε, μονόδρομος. Το ποιον θα συναντήσει ο ΠΑΟΚ στο διάβα του. 3-2 το πρώτο μάτς, αμφίροπο η Βασιλεία, η Ελβετικιά. 1-2. 1-2 θα χάσει. Θα κερδίσει. Θα κερδίσει 2-1 την Ετχόβεν και θα περάσει δηλαδή στην επόμενη φάση. Αυτό μας δίνεις. Δύναμο Ζάγκρεπ με την, αυτή είναι η αγαπημένη μου από την Κροατία, με τη Σαμπουρτάλο Τυφλίδας από την Γεωργία. Ναι, what, mate. 1-1. Ήσουν ξεκάθαροι δηλαδή. Ξέρεις τι, μου λες τα προηγούμενα μάτς και μου προκαλείς μια σύγχυση, με επηρεάζεις. Ναι. Αν μιλάς έτσι, τα προηγούμενα μάτς. Μα έτσι, δεν θέλεις, Δεν θέλω, ρε παιδί μου, σωστά προγνωστικά. Όχι, έτσι, όχι, να είναι... ό,τι να είναι δηλαδή. Ό,τι δηλαδή. Είχε κερδίσει η Δυναμό Ζάγκρεπ μέσα στην καυτή έδρα της Σαμπουρτάλο Τυφλίδας με 2-0. Και τώρα το δώσεις. 1-1. Και το προγραμματάκι μας είπαμε σε 9:30. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς υποδέχεται την Πιέζ. Ωραία μέρα. Ωραία μέρα για να. Αφού έχει και ελληνική ομάδα, μια χαρά το βραδάκι. Να πάει να πιεις μια μπυρίτσα έξω σε ένα καφενείο να παρακολουθείς το παιχνίδι. Ταυτόχρονα έχει και παιχνίδι για το Europa League 6:40. Εδώ δεν θέλουμε προγνωστικά. Εντάξει, είπαμε μόνο Champions League. Λίνκολν από το Γιβραλτάρ με την ιστορική και πόσο την έχουμε μνημονεύσει Αραράτ της Αρμενίας. Τώρα είπαμε ιστορική από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης κρατάει η σκούφια της. Βέβαια. Είχε ήλξει αυτό το μεγάλο παιχνίδι που απασχολεί. Βέβαια. Το θηρίο, το βουνό, το υπεροκειάνιο της Αραράτ είχε κερδίσει 2-0 μέσα στο Γιβραλτάρ. Στις Ηράκλειες στήλες και αυτά είναι τώρα σύγκρουση τιτανομαχία μυθολογίας. Αυτή η αναμέτρηση δεν είναι παίξε-γέλασε. Αραράτ έχει σήμα το βουνό, το Αραράτ. Εντάξει, τι άλλο θα έχει, ρε παιδί μου, όπως και ο Όλυμπος έχει αυτό. Το Τριάδι έχει το Λάναρι και ούτω καθεξής. Έτσι πηγαίνει. 6:45 Τσούντοβα Λιθουανίας Τρέπεν.
αυτό το άγμ τι είναι τώρα, με μπερδεύει. Τι είναι το άγμ, είναι αρχικά, έχει τώρα εδώ το στοιχηματικό. Τι είναι αυτό, πού είναι η Trend Pen, τι μπορεί να είναι, ποια χώρα μπορεί να είναι το άγμ. Δεν έχω καμία ιδέα. Κάνε έτσι, μια εικασία από άγμ. Ναι, ναι, τα αρχικά κατάλαβες, είναι σαν αυτά που μπαίνουν μέσα στο αμάξι. Μέσα στο. Trend Pen, Trend Football. Ποδόσφαιρο. Και να μάθουμε και λίγο γεωγραφία, γιατί γι' αυτό είναι το στοιχηματάκι μας, γι' αυτό υπάρχει στην ζωή μας. Πού στο διάλογο είναι αυτό το τρεμπέν, ρε παιδιά. Πώς πρέπει να το γράψω, από το Σαν Μαρίνο, εντάξει το βρήκαμε. Άγιος Μαρίνος, το άγμα. Άντε το βρήκαμε. Ντουντελάνς από το Λουξεμβούργο με τη Σκεντίγια. Και Φερονικέλη. Σαν ουσία του οργανισμού είναι αυτό. Πήγα στο γιατρό, έκανα κάτι εξετάσεις και μου βρήκαν ανεβασμένη την Φερονικέλη. Κάπως έτσι. Με τη Σλάβια Μπρατισλάβα στο προγραμματάκι μας για σήμερα σε Champions League και Europa League. Θα αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει και ο κόσμος έτσι με τον αγαπημένο του κουβά. Να αποκτά μία επαφή με το σπορ. Κατά τα άλλα, στα υπόλοιπα αθλητικά. Στον ΠΑΟΚ περιμένουν να ακούγονται ονόματα για μεταγραφές, αλλά τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί. Γράφτηκε και το όνομα του αριστεροπόδαρου Χιλιανού Μίκο Αλμπορνός, τον οποίο λέει εξετάζουν ως τον ακραίο μπακ που θα καλύψει το κενό του Άντρε Βιερίνια, μιας και η περίπτωση του Κοεντράο δεν ευωδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ανοιχτά όλα τα μέτωπα. Αλλά από ό,τι διαφαίνεται η ομάδα θα πάει ως... Όχι από ό,τι διαφαίνεται, δεν μπορεί να γίνουν και ριζικές αλλαγές. Η ομάδα θα πάει ως έχει στο πολύ κρίσιμο παιχνίδι της επόμενης Τρίτης. Πάω Κάγιαξ στο γήπεδο της Τούμπας στις 8 η ώρα. Εκεί όπου το λόγο, επειδή και ο Λίμπερο 107,4 σας προσφέρουν τρία εισιτηριάκια. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας αποστολή στο 54526 χρέος 1,24 ευρώ. Χαιρετίζουμε τον Βαγγέλη και τον Γιώργο, μας στέλνουν τα μηνύματα για τους και διεκδικούν και μπαίνουν στην κληροσούλα σε μία ωρίτσα. Αυτό η Χριστίνα θα βγάλει ένα μεγάλο τυχερό, μπορείτε να τη στείλετε μήνυμα. Γλυφτράκια, πάρτε τηλέφωνα, στείλτε μηνύματα. Έτσι, τα γλυφτράκια μπορείτε να πάρτε και να πείτε καλά. Εγώ θα αποφασίσω. Εσύ θα αποφασίσεις μέσα το μαγικό σου χέρι, θα στείλει τρεις τυχερούς, θα μην περιμένουν στις ουρές. Αυτό το κυριότερο δεν είναι το χρηματικό αντίτιμο. Νομίζω, είναι εντάξει, οι ουρές. Οι ουρές είναι, όχι οι ουρές, η πιθανότητα του να μην βρεις. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Βρε και ουρά να έχεις να στηθείς, πάλι δεν είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι δεν θα βρεις. Αν έχεις διαρκείας θα βρεις. Να σε γελάς. Τι θέλουν για αυτοί εισιτήριο. Τα διαρκείας λες να μην ισχύουν. Και να λέω τόση ώρα κοτσάνες. Έχω την εντύπωση ότι πάντα τα διαρκείας ισχύουν στα προκριματικά. Άσε μας ενημέρωση ένας φίλος ακροάτης. Να μην λέμε κοτσάνες ό,τι να είναι στον αέρα και μας κυνηγάει ο κόσμος. Έτσι ήξερα μέχρι πρότινος. Αλλά μπορεί επειδή είναι Champions League και προκριματικά. Αν. Σίγουρα ρε παιδί μου, περάσει ο Πάκος ομίλους, δεν θα ισχύουν τα διαρκείας. Μπορεί πάλι να λέω κοτσάνες. Κάποιος που έχει διαρκείας. Ένας διαρκειούχος. Τα ψάκια, πάρε ένα τηλέφωνο και πες μας ρε παιδί μου εδώ να δούμε τι γίνεται. Στο 231-0287 και 3 οκτάρια. Στο περίπου αθλητικό λόγο επειδή. Και μιας και μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για τα της εθνικής έτσι επιδερμικά, ας πούμε. Από χθες η χώρα μας έχει νέο ομοσπονδιακό προπονητή. Μετά την απομάκρυνση του Άγγελο Αναστασιάδη, ο Τζον Φανσίπ αναλαμβάνει προπονητής με συνεργάτες τους Κώστα Κωνσταντινίδη. Φαντάζεστε και τον Κωνσταντινίδη, ώρα του λαού. Θα μπει μέσα, άλλη στα αποδυτήρια, καλησπέρα. Καλησπέρα στο αμυντικό μπακ και στο σέντερ μπακ. Και τελειώνει, ας πούμε, η ομιλία του, η κλασική του. Όχι, Κώστας Κωνσταντινίδης, παλέμαχος ποδοσφαιριστής, έχει παίξει και εξωτερικό, αυτά Γερμανίες, Παναθηναϊκό, Όφη, διεθνή. Και τον Τάκη το Φίσα. Αγαπημένη μας μπαλική μορφή. Ο Τάκης ο Φίσας είχε βάλει, νομίζω, τώρα υποψήφιο στις δημοτικές εκλογές σε κάποιον Δήμο. Δεν ξέρω αν βγήκε ο Τάκης ο Φίσας. Πολλοί βάλανε, θα το τσεκάρουμε. Αυτό που ξέρουμε ότι βγήκε είναι ο Νίβο, ε. Ναι. Βέβαια. Ήτανε. Α, έχει κατεβεί υποψήφιος βουλευτής ο Τάκης ο Φίσας. Βγήκε. Όχι. Τώρα κατέβηκε. Ναι, κατέβηκε. Κατέβηκε τώρα στις εκλογές του 2019. Δεν βγήκε, αλλά εντάξει. Μια θεσούλα, νομίζω. Ήταν. Ήταν. Με τη Νέα Δημοκρατία, με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά νομίζω ότι ο Τάκης ο Φίσας ήταν και πάλι. Μέλος του τεχνικού team, οπότε ναι, δεν χρειάζεται τώρα, ας πούμε, να κάνουμε έτσι παραπομπές και να λέμε ξυπνακίστικα σχόλια ότι ντε με και εμείς κάτι είπαμε.
για να είμαστε ακριβοδίκαιοι στον λόγο μας. Ο Τζον Φανσίπ είναι παλέμαχος, εντάξει, προφανώς, παιδί, είναι και αγωνιστή στον Άγιαξ, αλλά δεν έχει καμία έτσι σπουδαία προπονητική καριέρα. Έχει διατελέσει προπονητή στους πάγκους των αυτά τα ξέρουν τα στοιχηματικά Τβέντε, Τσίβας, Γουαδαλαχάρα του Μεξικού και τον Μέλμπουρν Χαρτ, Μέλμπουρν Σίτι της Αυστραλίας. Μεγάλο μίσος τώρα ανάμεσα στη Μέλμπουρν Χαρτ και τη Μέλμπουρν. Σαν τσιγάρα δεν είναι, πιάσε ένα Μέλμπουρν Χαρτ μαλακό. Τελευταία του ομάδα ήταν η Τσβόλε τη σεζόν 2017-2018. Δηλαδή έκτοτε έχει να εργαστεί και μια χαρά η Ελλάδα, η γη της επαγγελίας. Καλώς ήρθε. Καλώς ήρθε για ένα καλό έργο. Λέει θα αμείβεται με γύρω στα 450.000 ευρώ το χρόνο. Ο Τζον Φανσίπ, ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός. Καλή επιτυχία, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Κάποτε εδώ κράζαμε, ας πούμε, έναν προπονητή γιατί είχαν από τα νησιά Φερόες τον Ρανιέρι και έφυγε από την Ελλάδα. Πήγε στην Αγγλία με την άσημη Λέστερ και κατέκτησε το πρωτάθλημα Αγγλίας, πραγματοποιώντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Οπότε δεν ξέρεις, αύριο μεθαύριο μπορεί ο Τζον Φανσίπ, όταν φύγει, γιατί θα φύγει, είναι ξεκάθαρο, μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα με τη Melbourne United, μια τρίτη ομάδα της Μελβούνινης. Ή να πάει στην Ελλάς Μελβούνινης, γιατί έχουμε και εκεί ομάδα που παίζει στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας. Γενικά η Μελβούνινη, αν δεν κάνω λάθος, η πέμπτη. Ναι, η πέμπτη μεγαλύτερη ελληνική πόλη του πλανήτη. Με πληθυσμό μετά από Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Αθήνα. Θεσσαλονίκη την είπα πρώτα. Πάτρα, νομίζω μετά είναι η Μελβούνινη, μπορεί και εκεί να λέω ανακρίβειες. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Αυτά τα ολίγα με την έτσι επιδερμική αλλά ουσιαστική, όχι επιδερμική, με την επιγραμματική αθλητική ενημέρωση αλλά ουσιαστικότατη για να κατέχουμε, ας πούμε, την τεχνογνωσία, το πώς θα κινηθεί η θεματολογία μας. Καλή θεματολογία μας θα κινηθεί, μάλλον για πάω κάρι και σήμερα, ας πούμε, στο Λίμπερο, ξεκάθαρα. FM και όνομα, τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Είπαμε τρία εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάγιαξ την επόμενη Τρίτη στο γήπεδο της Τούμπας. Τη Ρωσούλα λίγο πριν τις 10. Εδώ το μαγικό κλειφτάκια. Συντονιστείτε, είπε η Χριστίνα. Εγώ δεν υιοθετώ. Θες και εσύ τους αυλικούς σου δηλαδή. Θες να έχεις αυλοκόλακες. Αυλοκόλακες, μάλιστα. Θες και να σου λένε. Δεν καλά το λογάκια. 9 η ώρα, ολοκληρώσαμε τη δεύτερη ώρα του λόγου. Επειδή που άλλες συνθήκες θα είμαστε στο σπίτι μου. Όχι, άλλες συνθήκες θα είμαστε τώρα στο κολυμπητήριο. Στο κολυμπητήριο. Ναι. Θα πάμε να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό και έχουμε μια πληρέστατη ώρα για να συζητήσουμε κι άλλων ειδών τσιγαράκι. Βλέπω, θα σε πω εγώ μετά τώρα και το αντικαπνιστικό. Να δεις τι θα σου συμβεί. Θα το κόψω. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με Αλέκα Κανελίδου. Μιας και θυμηθήκαμε χριστιανές αυτά, σέβεντες κτλ. Λοιπόν, εισέρθουμε σε εκείνα τα πεδία με νοσταλγικά κομμάτια του παρελθόντος, αλλά έτσι σε μια πιο beat μορφή, χορευτικά δίσκο, διασκευές, μετατροπές και όχι μόνο. Σε αρέσουν αυτά όλα αυτά που είσαι και νεαρούλα? Δεν τα ξέρω όλα. Να τα μάθετε να βγάζουμε και εμείς ψωμάκι που τα παίζουμε στα διτζελίκια μας, γιατί υπάρχει ένα μικρό χάσμα. Ας πούμε, πρέπει να τρώμε φαγάκι, ψωμάκι, σαντουιτσάκι, να πηγαίνουμε στο ψάκι. Όχι, κάνεις πολύ ωραία διτζελίκια. Γλυφτράκι, γλυφτράκι. Αντικειμενικά. Θα πάρεις εισιτήριο. 2-31-0-287-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 με το ονοματεπώνυμό σας. Στέλνετε για να διεκδικήσετε εισιτηριάκι για το ΠΑΟ Κάγιαξ επόμενης Τρίτης. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο, τον Ευάγγελο που έχει στείλει μήνυμα. Καλημερίζουμε τον 269 ή την 269 που μας ενημερώνει και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία, για να μην λέμε ανακρίβες και κοτσάνες. Το πρωί δεν τα ξέρουμε καλά τα νέα γι' αυτό. Πάλι. Όχι ρε παιδί μου, που ρώτησα ότι με τα διαρκές τι συμβαίνει στην περίπτωση των αγώνων του ΠΑΟΚ. Κανονικά ισχύουν τα διαρκές και για τους ομίλους του Champions League. Που είπες εσύ όχι. Ναι. Όχι, λέω ότι μπορεί και όχι. Τι να κάνουμε στον τελικό, λέει, θα πληρώσουμε εισιτήριο. Ο Παοκάρα, λέει, ο Παναγιώτης, έτσι. Αυτός που περιμένω είναι ο Άγιαξ, ποιος Άγιαξ. Μας γράφει ο φίλος μας ο 269. Ο Παναγιώτης έστειλε μετά καλημέρες, ας πούμε, μας αυτό μας είπε το ισχύουν τα εισιτήρια. Οπότε κανονικά. Γι' αυτό και ήταν ο λίγο τι αυξημένη τιμή φέτος, αλλά περιλαμβάνει και τα αποκλιματικά. Τον διαρκείας. Πόσο πάει?
Καλά, όχι ότι είναι καλά, ένα τρελό ποσό. Α πούμε τώρα σε ένα πέταλο είναι κάτω τα 200 ευρώ. Να παρακολουθεί. Τι γουάτ, μα ρε, γουάτ. Να μου πει άμα βλέπει φουλαγώνε. Θα δει φουλαγώνε, θα δει. Αξίζει τα λεφτά. Δύο πάω Κάρι, δύο πάω Ολυμπιακό, δύο πάω Κάικ, δύο πάω Παναθηναϊκό. Θα δει ευρωπαϊκά κύπελα ιστορίε. Εντάξει, μωρέ. Τα δίνει. Βέβαια το γήπεδο είπαμε πάνω απ' όλα. Δεν είναι μόνο το εισιτήριο. Το γήπεδο είναι κανένα πενιντάρικο με τα ρετσινογυράκια. Πάντα βγαίνει, αλλά είναι μια διασκέδαση, είναι μια θεμοτοπία, ένα τελετουργικό για τον Έλληνα φιλάθλο. Και όχι μόνο. FM κενό, αποστολή στο 54524. Όχι, FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. 1,24 κοστίζει το μηνυματάκι με το ονοματεπώνυμό σα. Μη στείλουν άλλου. Ναι, μη στείλουν άλλου, δεν θα πάρετε τίποτα. Θα σα έλεγα τα πέρατε. FM κενό, ονοματεπώνυμο, τα είπα αυτά, εντάξει, οκ. Κόλληση βελόνα. Κόλληση το CD. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, ρε Ράφτη, με τις βελόνες. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ποιος ρώτησε ποιος Άγιαξ? Είπε να σου... ο Άγιαξ θέλει να τελειώνουμε με το αμμονιαζόλ. Ναι. Τα έκανε... Ποιος Άγιαξ λέει, τελείωσε. Θα τα κάνει και θα τα κάνει πάντα στον μόνιμο παρτενέρο όσον αφορά την κλήρωση, αόρατο. Τέλος πάντων. Στον Άρη τα διαρκείας ισχύουν για τους ομίλους του Europa League. Δεν το ξέρω. Εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω. Ναι. Δεν έβγαλα διαρκείες. Δεν έβγαλε. Γιατί μπορεί για και το... να μην ισχύουν, ναι. Δεν ξέρω. Συνήθως δεν ισχύουν σε αυτά. Ναι. Είναι πιο φτηνά. Αλλά σου λέει στον ΠΑΟΚ ισχύουν τα εισιτήρια και για τους ομίλους του Champions League. Του Άρη το διαρκείας πόσο κάνει. Ποιο επειδή ξέρουν, επειδή ξέρουν δεν θα μπουν ποτέ. Ναι. Μπορεί όμως φέτος να είναι η χρονιά, δεν ξέρεις. Δεν μπήκανε ποτέ, σε λέει κάτι να το ρίξουμε, να πούμε, να ακουστεί έτσι. Έβηχα να πούμε, ξέρεις, ακούγεται αλλιώς, αποκτάει ένα πράγμα, πώς το λένε. Αφού δεν μπουν ποτέ, ούτε θα μπουν. Άρα ισχύουν, δεν ισχύουν, τέλος πάντων. Να μην λέμε τα ίδια, γινόμαστε κουραστικοί. Μάλιστα, μάλιστα. Μιλάμε εκ του αποτελέσματος, δεν κατηγοράμε, δεν κάνουμε. Θα το δούμε 16. Μιλάω εκ του αποτελέσματος και ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα. Όχι, το αποτέλεσμα είναι για φέτος. Μιλάς εκ του παρελθόντος, ας πούμε, των αποτελεσμάτων του παρελθόντος. Γιατί άλλο η φετινή χρονιά. Το ίδιο δεν είναι. Εκ του αποτελέσματος, όχι το τρέχον. Ναι, αυτό σου λέει. Φέτος ποδόσφαιρο είναι. Μιλάμε για το φετινό. Αυτή. Μιλάμε εκ του αποτελέσματος όσον αφορά τους ομίλους του Champions League. Γενικώς. Εκ του διαδικασμένου. Ωραία. Έγινε. Να το αφήσουμε. Μπράβο. Όχι, όχι. Κάτι άλλο. Τώρα μια που κάνεις αναφορές σε παλιά, ψάξει λίγο. Λάκη Τζορντανέλη, Τζεγκίς Χάν ήταν συμμετοχή της Γερμανίας σε Eurovision. Όχι, Eurovision έχει πάρει την Eurovision του Τζέκης Χάν. Το είπε. Την έχει πάρει, εντάξει, στην Γερμανία. Και το έκανε Τζορντανέλη. Είναι κάτι καλά. Το ξέρουμε. Ωραία, θα το βάλουμε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω. Όχι, λέει, δεν ισχύουν στον Άρη τα εισιτήρια. Ο ίδιος χρήστης. Άλλος. Και μάλιστα αντιστοίχως με του ΠΑΟΚ είναι και ακριβά, λέει ένας φίλος του ΠΑΟΚ τώρα εδώ πέρα. Είναι ακριβά τα διαρκείας του Άρη. Αντιστοίχως με του ΠΑΟΚ, λέει, τιμές. Ας πούμε, ανάλογα και σχετικά με τις παροχές, ας πούμε, και το τι βλέπει ο καθής. Είναι, λέει, σχεδόν. Τι τραγουδάρα έβαλες. Κορίτσι, κοριτσάκι μου. Ανδρέας Μπάρκουλης, είναι διασκευή. Το κομμάτι είναι του Στράτου Διονυσίου, ας πούμε, εντάξει, αυτό είναι πιο beat. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ναι, είχε βγάλει ένα δίσκο στην Αμερική όταν ζούσε την δεκαετία του 70. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λάκη Τζορντανέλη, αγοράζω παλιά. Και αυτό μεγάλη κομματάρα, κομματάρα επίσης. Εποχή. Από την εξωτική Ιστιόνη. Νάτι, η τόπη διακοπών που ψάχναμε λίγο έτσι μια παρουσία. Εσένα έλεγα ουσιαστικά, εσένα εννοούσε. Λοιπόν, αν και τώρα είμαι στις εξωτικές 40 εκκλησίες για δουλειά, με το εξωτικό αυτοκίνητό μου. Όλα εξωτικά είναι σε εμάς. Τι να κάνεις, δεν πειράζει. Γιατί τώρα ποντάρουμε στις 9 Αυγούστου για διακοπές πάλι. 9 Αυγούστου, εντάξει. Πλησιάζει, τι είναι μωρέ, μια βδομάδα. Αν δεις και λίγο πάω. Καλημέρα και στην κυρία στην κοπέλα δίπλα που μας συντροφεύει τον τελευταίο καιρό. Που έχει εξαιρετική έκταση και φωνή. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για εισιτήριο πήρε αυτός τώρα, να δείξει. Γλιστράκι, σε κατάλαβα. Έλα, ας του δώσουμε ένα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι ο Ολυμπιακός θα με περάσει, οπωσδήποτε σήμερα, γιατί θέλουμε το θηρίο να ασχολείται με την Ευρώπη, με κάτι. Γιατί εμείς πάλι θα ξεχωρίσουμε, θα πάμε για πρωτάθλημα, αλλά ποιος πρόεδρος, έστω και ο κύριος Μαρινάκης, θα μπορούσε να ηρεμήσει όλον αυτό το λαό του Ολυμπιακού χωρίς κάτι να
ξεχωρίζει. Ναι, ξέχωρα από αυτό, ξέχωρα από το στενά, ας πούμε, παδικό ότι πρέπει ο άλλος να ασχολείται, είναι ότι φέτος όσο τίποτα άλλο είναι επιτακτική βαθμή για τη χώρα μας, όσο κλεισέ να ακούγεται αυτό, διότι η θέση μας, φαντάσου, η Κύπρη είναι πιο πάνω από εμάς. Έχουν κάνει βήματα πρόοδου στο ποδόσφαιρό τους, που το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι πηγαίνουν εδώ για τα ένσημα κτλ. Η Κύπρη είναι πιο πάνω από εμάς στην βαθμολογία της UEFA και η Ελλάδα κινδυνεύει άμεσα με υποβιβασμό στη Super League 2, στο νέο θεσμό που θα ξεκινήσει στην Εσκή από την μεθεπόμενη χρονιά. Έχει πολύ δίκιο, Μπάμπη. Ναι. Αυτό το λέμε ξανά και ξανά. Mm. Και πάντοτε βάζουμε μπροστά το καλό της χώρας. Αλλά όταν. Όχι, δεν κλείνει η συζήτηση. Ναι. Ναι, δεν είναι το καλό της χώρας, ούτε καν, δεν το λέω εγώ έτσι, το καλό της χώρας και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το καλό της κάθε ομάδας, ξεχωριστά οπαδικά να το δεις, σαν ΠΑΟΞΙΣ, για να έχεις μέλλον στην Ευρώπη, θα πρέπει σήμερα, ας πούμε, να είσαι Ολυμπιακάρα, μεθαύριο να είσαι Αριανάρα και ούτω καθεξής. Και αντίστοιχα, ναι, για το δικό σου μέλλον, ναι, όχι, ναι, της Ελλάδος, για κάποια όριστα. Ναι, ωραία σκέψη. Ναι, έχει αυτό, εντάξει, έγινε. Συγχαιρετούμε. Άντε, γρήγορα διακοπές. Γρήγορα να σε ακούσουμε από τη Σκιώνη. Φιλιά. Τσαω, τσαω. Μέχρι και ο ακροατής μας έπαιρνε τηλέφωνο και μας έβαζε τον μπαφλασμό των κυμάτων. Ναι, σου κάτι πρωινέ. 40 εκκλησίες. Τον μπαφλασμό της καμπάνας. Είναι και η καμπάνα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Μόνο για το δικό μου καλό είναι να μην περάσει κανένας από αυτούς. Ούτε ο Γάβρος. Ούτε το σκουλίκι. Έλα, μη λες, σε παρακαλώ. Πάρ' το πίσω, σε παρακαλώ. Δεν θα περάσει κανένα. Εγώ το λέω σήμερα, πότε του μηνός, έχουμε 29. Ναι, θέλω απλά να ανακαλέσεις. Δεν θέλω, ρε φίλε. Άλλο αυτό, εντάξει. Άλλο λέγω. Θέλω να ανακαλέσεις το χαρακτηρισμό, ας πούμε. Το γαύρο και το σκουλίκι. Ναι. Όχι. Ζωάκια είναι, ρε φίλε. Εντάξει. Θέλω να το ανακαλέσει, ας πούμε, σε παρακαλώ. Τώρα να το κάνω. Έγινε. Λοιπόν, κάτι άλλο ακόμα. Τι λέγαμε. Ναι, τάχα. Έχασε τον ηρμό σου. Έχασε τον ηρμό σου. Ναι, αφού με μπλόκαρες τώρα. Ναι, δεν μπορούμε να λέμε τώρα, ας πούμε, να εκφραζούμε σε στο ραδιόφωνο. Και μόνο ο συμπολίτης ο Κίτρινος θα έλεγε για την αναφορά στη Eurovision, ναι, επί Γερμανοκρατίας. Τζέγκινς Χάν ήταν νομίζω το 75, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν αυτό, θα το ψάξω εδώ στα... Στα τέτοια μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, έγινε. Για το δικό σου το καλό. Έχω κι άλλο να πω. Ναι, το 79 ήταν, ναι. Λοιπόν, διευκρίνηση βάσει μυθολογίας. Ναι. Δεν υπήρχε ποτέ καμία λενέα ύδρα σε πτηνό. Τα ερπετά συνήθως ήταν λενές ύδρες. Μάλιστα. Αυτό θυμάμαι. Και ότι σιγά το πράγμα που έχουν κάνει οι φίλοι μας οι Αριανοί να είναι αίτητοι σε εισαγωγικά στο γήπεδό τους για ευρωπαϊκούς αγώνες. Είναι ένα επίτευγμα, γιατί όποτε παίζει. Είναι επίτευγμα, ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ, πόσο και όλο, όταν είναι να διεκδικήσει πρόκριση ο ΠΑΟΚ στο γήπεδό του, να πάρει πρόκριση σε διπλά μάτς, όλο κάνει μπουλκουμένος. Εγώ ήμουν αίτητος επί πόσων αγώνων. Και με το μόνο η Παναχαϊκή με νίκησε στο κύπελο. Ναι, αλλά σου λέω ότι το βάρος η τούμπα στην Ευρώπη δεν δίνει προκρίσεις. Από την άλλη, να το δούμε, ας πούμε, και. Δίνει ομάδα μου όμως. Ποιες ομάδες έχει αποκλείσει ο Άρης, ποιες ομάδες έχω αποκλείσει εγώ. Με ποιες ομάδες έχει παίξει ο Άρης, με ποιες ομάδες έχω παίξει εγώ. Πόσους αγώνες έχει κάνει ο Άρης, πόσους αγώνες έχω κάνει εγώ. Μάλιστα. Γεια σας. Έγινε, γεια σας. Τέρματα παράπονα. Λίτσα Διαμάντη. 2-31-0-27 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό μηνυματάκι μόνο ματεπονημάκι αποστολή στο 54526. Τρία εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάγια τη επόμενη Τρίτη. Μια βδομαδούλα. 1,24. Ναι. Ευτυχώς που είναι 14 εδώ να μας κάνουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Είναι αυτά που λέτε. Να λέμε 28 δια 2 και να κάνουμε προπαίδειες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα και πάλι. Νάτος. Τι έγινε με τα εισιτήρια, τα βρήκες? Να κληρώσουμε. Τι έγινε, έκοψε εισιτήριο. Τελικά δεν έκοψε γιατί ήταν άλλοι και δεν φόβουν μισό εύκολα. Δεν ήταν καλή. Δεν πήγε στην αλλαγή τη βάρδια. Είπε θα πα στην αλλαγή τη βάρδια. Χριστίνα. Μου αρέσουν οι παντρεμένες, έτσι πρέπει να ξέρετε κύριο. Να παντρευτώ να σ' αρέσω. Όχι, δεν θέλω, άλλαξα γνώμη, δεν θα πάρω εσένα. Ω, πάρτα! Κλείστον! Γιατί? Πότε άλλαξες γνώμη, συγγνώμη, δηλαδή πότε πρόλαβες και λεκτήμα σου. Η Κατερίνα μου άρεσε μόνο. Μάλιστα, καλά κάνεις. Σε ποια είναι η Κατερίνα? Αυτή που είναι μαζί σας εκεί. Ναι, μαζί. Παίρνει τηλέφωνο, Κατερίνα, από τη Θάσο, άλλαξε γνώμη. Πάρτα! Εντάξει, ρε παφούλια! Τη ρόπιτα θες! Θα σου πω εγώ! Θα σου πω κάτι! Ναι! Μ' ακούς! Ναι!
Δεν μπορώ να πάρω πολλές. Έχω ακόμη να είναι 16 μαζί μου. Δεν μπορώ να γυρνάω με πολλές. Ναι, τι να πω, όσο και αν με πληγώνεις αυτή τη στιγμή, εντάξει, θα το δεχτώ. Τόσο σε πορώνει. Τόσο σε πορώνει. Θα πάω παρακάτω. Μάλιστα. Έγινε. Μίλησα με το φούρναρι. Έτσι, γιατί όχι. Εντάξει, ο άλλος δουλειά μετά παραπονιέται. Πέσω του φούρνου. Ναι. Πέσω του φούρνου τώρα που μας ακούει. Ναι. Πες του θέλω δύο τυρόπιτα να μου φέρει κάτω το εμπορικό. Εντάξει, στο εμπορικό λέει, εντάξει, έγινε, άντε τσάω. Αντίο. Έτσι είδες. Πακέτο ήταν αυτό. Σε έκανε τώρα, θα σε καψουρέψει, δηλαδή, τι νομίζεις. Το σιγουράκι μου. Το σιγουράκι σου, να. Τελικά τίποτα δεν είναι σίγουρο. Σε φτύνει για να κολλήσεις μας γράφουν εδώ οι ακροάτες. Κόλλησα, κόλλησα ήδη. Και ήμασταν έτοιμοι να κληρώσουμε εισιτήριο για τα τρένα. Λέμε στον Μπάφι. Καλημέρα, τέρματα παραπάνω. Χριστίνα μου, καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα στη γραμμούλα εδώ. Εγώ προηγούμενο οπαδό της ομάδας του Δημοσίου. Τέλος πάντων, μην τα αρχίσουμε τώρα, ρε εσύ. Όχι, δεν έχει, θα το κόβεις όταν βρίζει. Δεν θα πει ανακαλύψει. Ναι, ανακάλεσαι, ανακάλεσαι. Ανακάλεσαι. Τώρα μην το εκτραχύνουμε. Όχι, τι τίμητο. Άλλο να κάνουμε την πλάκα μας. Κι άλλο να παίρνει και να βρίζει. Έτσι δημιουργείται βία σε πιτσιρικάδες. Τέλος πάντων, είπα γι' αυτό. Να παίρνει τα ράδια και να βρίζει στην ομάδα κάποιον. Είπα να το ανακαλέσει. Άλλο να κάνει την πλάκα σου. Κι άλλο. Να βρίζεις. Τέλος δεν πάνε. Είναι θέμα το να ανακαλείς. Ναι, όταν θα εξτομείτε μία βρισιά η οποία δημιουργεί βία, το καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέω. Δηλαδή, ο άμυαλος, ο πιτσιρικάς, ας πω τέλος ο αργανός, πάνε, ναι, το θέσαμε στη βάση του αυτό, ότι δεν υιοθετούνται εδώ και δεν... Θέλει να κοπεί ώστε να καταλάβουν. Μόλις θα προσπαθήσουν να εξιστομίσουν, θα κόβονται οι οπαδοί. Μην το χαλάσουμε τώρα, εντάξει. Εντάξει, μην το χαλάσουμε τώρα, εντάξει, οκ. Τι να χαλάσουμε τώρα, εμείς τουλάχιστον λέμε πραγματικότητες. Με τα 42 στρέμματα δορισμένα και πληρωμή του κρατικού της φιλέας από τη... Έγινε, εντάξει, έγινε. Πώς θα γίνει τώρα, όποιος βρίζει κόβεται. Οι αλήθειες να λέγονται. Τσάω, τσάω, μην το πάμε ρε παιδιά, είπαμε, εντάξει, είπαμε, αντιπαραθέσεις αυτά και τέτοια, αλλά σε κόσμια πλαίσια, ας πούμε, μέσα στα πλαίσια της εκπομπούλας μας. Ας πούμε, εντάξει, τώρα μέσα στα μεταξύ μας και στα κατηδία μπορούμε να λέμε παραπάνω. Λέμε, είμαστε και ραδιόφωνο εδώ, είμαστε και δημόσιος λόγος. Εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα ρε Μπάμπη. Ναι, καλημέρα. Έβρισα εγώ, είπα τίποτα. Εντάξει, πάμε το συνεχισμό. Ο χαρακτηρισμός ήταν μειωτικός. Ναι, και απαξιωτικός. Ζωάκι αποκάλυψα. Τέλος πάντων. Εμένα γιατί με λέτε γύφτο. Δεν σε είπε, κανείς όμως το ραδιόφωνο. Άλλο το από κοντά. Μπορείτε να συζητήσετε από κοντά. Δεν είναι. Ναι, στο δημόσιο λόγο όμως, ας πούμε, δεν μπορούμε να τα λέμε αυτά. Δηλαδή το σκουλίκι και ο γάβρος φέρει τη βία. Είναι υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί. Ναι, είναι υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί και δεν τους δέχεται από τη στιγμή που δεν τους δέχεται ο αντίπαλος οπαδός. Δεν μπορείς να το λες αυτό σε δημόσιο λόγο. Τώρα στα μεταξύ μπορείς να λες ό,τι θέλεις, ας πούμε, και από εκεί πέρα τα βγάζεις πέρα. Αλλά ναι, σε δημόσιο, σε ραδιόφωνο, σε συχνότητα αυτά, ας μην τα αναπαράγουμε εμείς. Αυτό. Όχι, ας μην, δεν τα αναπαράγουμε εμείς. Αυτό θέλω να πω εγώ και σε παρακαλώ να με σεβαστείς. Ναι, γι' αυτό κατευθείαν εγώ το πήγα κατευθείαν στο χιουμοριστικό. Το είπα ότι είναι ζωά και δεν είπα τίποτα. Μάλιστα. Έγινε. Και τον Πάφη, άμα με δώσει 50 ευρώ, τον βάζω την Κυριακή μέσα στο καράβι και τον στέλνω με τηλέφωνο. Αλλά 50 ευρώ να πάει τώρα να τα αφήσει να τον πληρώσω εγώ αύριο το πρωί να τα πάρω. Έτσι, να τον κληρώσουμε μια θέση συνοδηγού. Θα περάσει καλά μέσα. Θέλω για κανένα μήνα να πούμε από το αρτοπίδι. Ο ζαμπονοκασερόπιτες, όχι τυρόπιτες. Το μαντζίρι να πούμε. Με τυρόπιτες βγάζει. Ζαμποντυρόπιτα, κρεατάκι να πιάσει. Έτσι, έγινε. Χαιρετούμε. Τσάω. Α, κληρώσουμε μια θέση συνοδηγού να πάει στην. Αλλά αφού δεν θέλει να πάει στη Μυτιλίνη. Αλλού θα κρίνει, θα πάει. Θα πάει με το Λευτέρι. Εγώ την κόβω, το έχουν κανονίσει εκτός αέρα. Παρεάκι, τρελό. Καλημέρα. Πάμε να δούμε προκοστικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχω πάρει γι' αυτό το μισάωρο. Δεν πρέπει να έχω πάρει. Ανησυχήσαμε. Χριστίνα, καταρχήν να ξέρεις ότι από όλες τις, να πω, τις ραδιοφωνικές παραγωγούς που έρχονται εκεί, είσαι με διαφορά η καλύτερη. Να το αρχίσεις. Το παίρνεις το σιτηριάκι σου, καλά το πας. Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να καθίσει άνετα δίπλα σου ο Μπάμπης να κάνει εκπομπή. Λες να τον κρατήσω. Εντάξει, αυτό εξαρτάται, ναι. Για να έχετε κάποιον έτσι να κοντράρεσαι, ναι, χρειάζεται. Αύριο άμα έρθει ο Παφούλιας στο στούντιο θα λένε Παφούλια, είσαι ο καλύτερος. Ο Παφούλιας, μια ευλογία ρε παιδιά, μια ευλογία δεν μπορεί να πάρει να συμπληρώσει εκεί πέρα. Ποιος είναι ο προστάτης των τρένων? Ο προστάτης των τρένων, θα υπάρχει ο προστάτης στο σιδηροδρόμο? Σίγουρα, ναι. Πάντως με έχει προβληματίσει πολύ, Χριστίνα, με τα προγνωστικά που έδωσες. Ποιο?
Και γιατί πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει την Αντβέρπ. Είπα εγώ ότι θα χάσει. Ναι. Έτσι είπα. Την Αντβέρπ, ότι θα μιλάει για το επόμενο παιχνίδι, ότι θα αποκλείσει. Καλό το σενάριο. Και πιστεύω ότι και η Λεμεσός θα περάσει τη Ζουκαρίνσκη. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα αυτά δεν θέλω. Εντάξει, μ' αρέσει που παίρνουν κάποιοι για να. Όλοι οι υποστηριχτές ομάδων, και εγώ την κάνω αυτή τη βλακεία πολλές φορές, δηλαδή εκνευρίζομαι μόλις θίξουν την ομάδα μου. Ναι, προάγει τη βία εν μέρει, αλλά εντάξει, μην τρελαινόμαστε. Τέλος πάντων, εντάξει. Εδώ δεν προάγουμε τίποτα. Ρε, παιδιά, μπορείτε να δώσετε ένα ραντεβού, ξέρω εγώ, πίσω από το κήπεδο του Άρη, πίσω από το κήπεδο του Πάου. Τα συζητήσετε. Δύο-τρία μακέρια, ναι, να τα συζητήσετε. Άσχημα, να πιει ένα καφέ, μια μπύρα και μια χαρά, να δει και το μάτσο και μια χαρά, θα πει και εσύ τα δικά σου, τα δικά σου. Στο τέλος όλοι αγκαλιασμένοι θα είμαστε, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Τουλάχιστον εμείς εδώ οι ακροάτες του λόγου, επειδή τώρα από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι κάνουν. Έγινε, σε χαιρετούμε. Α κανονίσουμε, πάμε να δούμε ένα ματσάκι. Μια χαρά τώρα σιγά. Καλό πιτάκι, αυτά είναι του Ντάνιελ. Τώρα βρήκα ένα. Μουσικός χορηγός. Ναι, μουσικός χορηγός, ένα φάκελο που μου είχε γράψει. Εδώ φουρνάρισε, πενεύει κατευθείαν και λέει: τι λέει ρε, το τυρί είναι πιο ακριβό. Από τη ζαπονοκασερόπιτα. Ζαπονοτυρόπιτα τη λέτε στην Αθήνα, εντάξει. Μπορεί να έχει τυρί. Δεν έχει, κασέρι έχει. Ζαπονοκασερόπιτα, ήλαιος, λάμπα. Καλά, ναι. Μην καταγγείλω τώρα τη χτεσινή που είναι θεσσαλονικιώτικος φούρνος. Ναι. Που πάω και λέω: θέλω μια τυρόπιτα, γιατί ήθελα τυρόπιτα. Ναι. Και μου λέει: ποια θέστες αυτή, δείχνοντας μου μπουγάτσα με τυρί και μια κανονική τυρόπιτα. Σε κατάλαβε. Λέω: τυρόπιτα. Ναι, σε κατάλαβε. Αλλά ήθελα, με κατάλαβε ότι είμαι μαλλιοτάγαρο. Όχι, παιδί. Αυτή ήταν μαλλιοτάγαρο. Σε κατάλαβε ότι είσαι από τον Νότο, α πούμε, και ότι θα έπρεπε να σου το διευκρινίσει. Τυρόπιτα ήθελα. Τυρόπιτα, μάχη. Λες, υπάρχει αυτό, μήπως δουλεύουν εδώ, έρχονται Αθηναίοι και μας παίρνουν τους φούρνους. Φούρνους, και, ναι. Ουσιαστικά, όχι απλά μας παίρνουν τους φούρνους, ότι προάγουν τη δικιά τους ατζέντα τροποντινά και αλλάζουν, ας πούμε, αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του πολιτισμού μας. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Μίλησα με τον Μπάφη στο τηλέφωνο, μ' ακούς Μπάφη? Ναι, ωραία. Λοιπόν, δεν μπορεί χωρίς να ρωτήσει εμένα, ρώτησε λέει το φούρναρι, εμένα με ρώτησες ρε Μπάφη. Λοιπόν, διαψεύδει ο Μπάφη, εγώ θα είμαι κουμπάρος και εσύ θα πάρεις τον Μπάφη, τέλος. Τέλος. Ο γάμος θα γίνει στη Γουαδελούπη, στην Καραβαϊκή. Τέλος, γιατί τα λένε και σε μένα, αφού τα λένε, εν τω μεταξύ, μιλάνε μεταξύ τους. Να ξέρεις και εσύ να μην ξέρεις. Να ξέρω κι εγώ, να ξέρω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Buongiorno, Bobby. Αγόρι μου, τι κάνεις? Buongiorno. Πώς παίρνεις πάντα πριν? Χριστίνα μου, δώσανε σένα άμα θέλει. Πριν το διάλειμμα παίρνεις πάντα. Πώς τα καταφέρνεις πριν το διάλειμμα και με αγχώνεις? Γιατί πρέπει να τα πούμε. Λοιπόν, Bobby, έχω τζεκίσκαν από ξωτικό τριάδι. Έχω και λάδι, έχω και λουτουχιάκι. Χριστίνα μου, σου έχω για αύριο ηχιάκι να κάνεις και να ακούς λόγον επειδή. Το παίρνεις και πας 500 μέτρα μακριά. Θα με διώξετε. Και εγώ νομίζω ότι το παίρνεις και πάρεις να κοπεί. Με είδε σαν τη δισκοτέκ που έχουμε εδώ στη Θέρμη, μικρό τετράγωνο. Έστειλα το κουτάκια, τον έστειλα. Το βάζεις με κουλαδιά, με τέτοιο και ακούς λόγον επειδή. Κατάλαβες, έχω και λάδι με σκόνη, έχω και χιάκι λουτούφ για να ακούς. Τι χιάκι. Ηχιάκι με τέτοιο μικρό τετράγωνο που το βάζεις και ακούς. Πώς το είπες? Βέβαια, για τη Χριστίνα. Λουτούφ είναι αυτό εδώ πέρα. Βάζεις το τέτοιο και ακούγεται. Το παίρνεις μαζί της η Χριστίνα. Δηλαδή, βάζεις το κινητό εδώ, εκεί που είσαι τώρα στην Πάπη, και το παίρνεις 500 μέτρα. Α, 500 μέτρα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Βέβαια, τι νομίζεις? Εγώ κολυμπάω κάθε μέρα εσύ από τα κόμματα. Είναι σαν το βγάζει από μέσα το χιάκι, σαν δισκοτέκ. Δες και είναι τέτοιο πράγμα. Λοιπόν. Δεν κλείνω, περιμένω να πούμε τα νέα της ημέρας. Τα θεματάκια μας. Την κατάλληλη εκπομπή. Τα θεματάκια μας. Κλείσε να πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα νέα της ημέρας εδώ. Στο λόγο. Βέβαια, δυναμικά και θέλω να είστε κόσμια. Θα σας κάνω εγώ. Εσένα κουτάκια, θα σε φτιάξω καλά εγώ εσένα. Φτιάξω καλά. Χριστίνα. Ναι. Σου έχω αύριο τη στριφτή μπουγάτσα που δεν έχει αυτός εδώ κουτάκες. Θα μας φέρεις αύριο το πρωί. Αύριο κορίτσι μου θα έχεις και τσιτσιτσι. Ωμαν, έτσι θα πας και φάμε και εμείς τίποτα. Εσύ κύριε παπούλια από το Άγιο Όρος,
Κάνε πέρα να περάσει η Χριστίνα γιατί θα έχουμε ιστορίες. Έκλεισε. Χάν. Ναι. Το λέω, κλείσω εγώ να πάμε σε διαλυματάκι, ρε παιδί μου. Σε λίγο, φαντάζομαι. Ναι, ναι. FM κενό μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ για κάνανα 20 λεπτάκι, 25 λεπτάκι, FM κενό ονοματεπώνυμα, αποστολή στο 54526. Τρία εισιτηριάκια για το Πάο Κάγεξ επόμενη Τρίτη. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Μαρινέλα, σήμερα, τι ωραία. Σήμερα, τελειώνουμε και σήμερα, όσο να πεις. Δεν το πες. Τι? Δεν το πες. Ποιο? Το κλάσικ. Κλάσικ. Τι ανοίγουμε τώρα. Τι κουτσουρεμένο μισάωράκι εδώ, να πούμε είμαστε με τα καλέμια και με τα σφυρικά και τα φτιάρια και τα σαξίνες. Κάβουμε τρεις ώρες δουλειά, μέρα νύχτα, νύχτα μέρα. Σιδερώνουμε, καλουπώνουμε. Στο λόγο επειδή. Το διευρυμένο. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526 μόνο ματεπονημάκι. Για 15 λεπτά ακόμη δίνουμε 3 εισιτηριάκια για το ΠΑΟ Κάγιαξ, χρέωση 1,24 του ευρώ. Για τους φίλους που ενδεχομένως να μην έχουν την ευχέρεια ή να μην έχουν προνοήσει, η πόλη για τους υψί λόγους εμάς δεν μας πέφτει. Το λόγο επειδή είναι εδώ όμως για να αποκαταστήσει, ας πούμε, μια σημαντική ανακρίβεια, να το θέσω έτσι. Μα, δείτε τώρα, μόνος μου τα λέω, μόνος μου χαίρομαι να πούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Έλα, Μπαμπή. Έλα, αγόρι μου. Λοιπόν, σου στείλε ο Κουτάκια στα... τα δύο βιντεάκια που είναι. Όχι, αλλά εντάξει, θα μου δες το, δες το. Θα τα δεις με το χιάκι που είναι. Γιατί σου στείλα να τα πηγαίνει στην παραλία να βάζει κορμάτσι και να βάζει... Και το λάδι κιόλας. Ναι. Θα το φέρεις αύριο, έτσι. Ναι, ναι. Βέβαια, Χριστίνα, πόσα... Πού το έστειλα, να το δει τώρα, το πήρε. Το πήρε, γρήγορα, λοιπόν. Λέγε, πάμε μου, τι... Σήμερα, Κανέλη, πού τη θυμήθηκες και την έβαλες, ποια? Κανελίδου. Την Κανέλη. Την Κανελίδου, ρε. Α, γιατί να μην τη θυμηθώ, ρε. Ναι, ρε. Είδες, εδώ θυμόμαστε τα πάντα. Ναι. Σ' αρέσει. Έχει αφήσει το στίγμα της. Και αύριο θα έχουμε τέτοιες ουσίες. Με το, πες το να, με Τροπάνο έχει τραγουδήσει. Με όλους, τα ξαλέκα Κανελίδου, τεράστια, βέβαια. Λοιπόν, πες μου, τι θες να πούμε. Δεν θέλω να πεις, θα τα πεις αύριο, τρεις ώρες θα είμαστε εδώ. Ωραία, δυναμικά θα ξεσκίσουμε αύριο. Αυτό το ξέχασα. Κόσμια. Χριστίνα, τι πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε σκολά για κορίτσι μου. Δώσαμε εμείς, αλλά πέστα και εσύ, Ολυμπιακός πιέζει σήμερα. Σήμερα, 1-0. Ολυμπιακός, ναι. Ατρόμητος με την... Ακούει, Χριστίνα, δε. Ακούει, έδωσε, μαζί σου είναι. Πώς έδωσε, Χριστίνα, μου. Τι έδωσες, 2-1. 2-1. Δεν τα έγραψες, ρε Μπάμπη. Εντάξει, θα θυμάμαι από μόνος μου. Ρε Μπάμπη, θα πω μέσω τηλέφωνο, ρε. Ατρόμητο. Με βριάζεις, ρε. Εντάξει, συγγνώμη. Ατρόμητος με την αυτήνα που παίζει Νταρουσάγκαν. Όχι, ρε Μπάμπη, σε πειράζει. Τον Άρη, τι το βλέπεις, τον Άρη, δώσε και τον Άρη. Κοίταξε, κουμπάρι. Θα μας κυνηγάει όλο το σήμα. Κερδίζει 1-0 μέσα εκεί στην Ελλάδα. Μαζί μας. 1-0. Ωραία, θέλω να κερδίσει. Δεν είναι, κοίταξε, που άλλος ο κουρατής που βγήκε, να στηρίξουμε τις ελληνικές ομάδες. Έτσι. Γιατί έτσι. Είμαστε πολύ κάτω από την Κύπρο. Έτσι, αυτό, να τα λέμε και αυτά. Εγώ δεν είμαι, δεν πάω να πει, δηλαδή, κι αν ήμουν στο Καραϊσκάκι μέσα, θα στήριζα τον Ολυμπιακό. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, αγόρι μου. Αυτός Έλλην. Ευπατρίδης. Ναι, ναι. Μάλιστα, λοιπόν, κράτα τα υπόλοιπα για αύριο. Τρεις ώρες να κάνουμε μουχαμπέτη. Ό,τι και αύριο, πώς είπαμε, στριφτή. Έτσι. Έτσι, στριφτή. Αύριο θα σε σκίσω, ρε κουτάκι. Άντε, φιλιά, τσάω. Ετοιμάσου να σε φάμε το κουτάκι σου, θα σε κλείσω μέσα στο κουτάκι. Τσάω, τσάω. Τρεις ώρες με το Φωτιάδη αύριο. Ακούγεται σαν συντή. Θυμάστε τώρα για τους παλαιότερους, εσύ Χριστίνα, σου να μικρή και ούτως ή άλλως δεν ασχολούσαι με αυτά. Υπήρχαν κάτι περιοδικά έτσι ενήλικου περιεχομένου που λεγότανε εξάωρο θέαμα. Μοιράζανε, ας πούμε, οπτικό υλικό διαρκείας 6 ώρων και λεγόταν. Α, έπαιρνε αυτά τα περιοδικά, μπάμπη μου. Ουδέποτε. Τα έχεις ακούσει από ένα φίλο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα. Καλημέρα. Χριστινάκη. Ναι.
Βάζω όλες τις ελιές που έχω στη Μυτιλίνη να πούμε στοίχημα ότι δεν είσαι μαλλιωτάγαρο. Αχ, ευχαριστώ. Βλάκε, σε λέει. Την ξέρεις την τυρόπιτα τη Wi-Fi? Ποια είναι αυτή? Υπάρχει τυρόπιτα Wi-Fi. Δηλαδή? Βγαίνει και σε σπανακόπιτα. Τι είναι? Πώς είναι το σήμα του Wi-Fi? Ναι. Η στριφτή, ρε, η κομμένη του ταψί, να πούμε. Το λένε πλέον Wi-Fi. Wi-Fi, το δηλαδή φάει. Γι' αυτό. Για να φάει. Έτσι, έτσι, μάλιστα. Να πω και κάτι ακόμα. Με πήραξε πολύ κουβέντα αυτή, παιδιά. Εγώ δεν... Εσείς βγάζετε τη βία, τι κέρατα λέτε να πούμε να βγάλουμε, να κάνουμε πίσω από γήπεδα. Ντροπή σας. Τον κύριο που βγήκε και το είπε. Όποιος το πει, εσύ μπάμπι μου... Ή ο φίλος του άλλος. Όχι, δεν είναι, που πήρε να με κάνει παρατήρηση. Μάλιστα. Εγώ για ζωάκια μίλησα. Όλοι, ο άλλοι είναι βάζελοι. Μάλιστα. Εμείς είμαστε να πούμε Τούρκοι, οι άλλοι δεν είναι καλούμια. Δεν τα λέει κανείς αυτά. Εντάξει, κανείς δεν τι τα πειράζει, ρε φίλε, τι σε πείραξε. Ναι, από εκεί φαίνεται ναι. Το κόμπλεξ, το κόμπλεξ που έχουν οι άλλες ομάδες. Είπαμε, ποτέ, ρε, κανένας να μην... μην περάσει, ρε. Μόνο πάω, ρε. Οι Κύπροι θα σας πατήσουν. Αυτό πες το. Και οι Σκοτσέζοι θα σας πατήσουν. Αυτό μπορείς να το λες. Καλαϊσκάκι. Ναι. Αυτό. Έγινε. Ποτέ κανένα στήριγμα για κανέναν. Μόνο πάω και ενάντια σε όλους. Έγινε. Γεια, γεια. Αυτό μπορείς να το λες. Είναι η άποψή σου, η πεποίθησή σου. Είναι θεμητό, ας πούμε, ο καθένας να επιθυμεί. Να επιθυμεί το κακό του αντιπάλου. Αλλά αυτό. Αλλά δεν μπορούμε, ας πούμε, να εκφραζόμαστε μειωτικά, απαξιωτικά και. Όχι μάλλον μειωτικά και απαξιωτικά. Χαρακτηρισμούς έτσι, ας πούμε, οι οποίοι φύγουν. Αυτό μόνο λέω εδώ και δεν το αναπαράγει αυτό ποτέ η εκπομπή. Ακάω, τα άλλα πες, ας πούμε, εσύ διαλύσου. Άλλο αυτό, ρε παιδί μου. Λογικό είναι, ας πούμε, όταν υποστηρίζεις μια ομάδα και είσαι έτσι πολύ έντονα θερμός. Καλημέρα στη γραμμούλα. Λοιπόν, Μπάμπε. Παρακαλώ. Έλα, Μπάμπε, μ' ακούς? Ακούω, ακούω. Έλα, εξωτερικός συνεργάτης, μιλάτε τόση ώρα για βία και δεν μάθατε τι έγινε για το πρώτο μισάωρο. Ναι. Αυτή τη στιγμή πρώτο θέμα, Αντένα Sky, ναι. Ραδιοφωνική στοιχηματική παραγωγός από τη Θεσσαλονίκη με καταγωγή από την Καλαμάτα, αποκάλεσε το κοινό της. Πάρτε τηλέφωνο γλυφτράκια. Αυτό, δηλαδή, αν δεν γίνει αυτό θέμα, τι θέλετε να γίνει? Εν τω μεταξύ με πήραν από Αντένα, μου λέει μήπως γνωρίζεις, λέω δεν γνωρίζω, αυτά για την Χριστίνα να ακούγεται. Με κάλυψες, ευχαριστώ πολύ. Λέω δεν γνωρίζω, λέω δεν έχω αυτή τη στιγμή και να ξέρεις από το μεσημέρι και μετά αυτό που είπες Χριστίνα μου θα γίνει μεγάλο θέμα να το ξέρεις. Αποκάλεσες το κοινό, πάρτε τηλέφωνο κλειφτράκια. Τέτοια. Αν αυτό δηλαδή... Εντάξει, τίποτα, κλείνω. Αυτό ήταν η καλή ένταση. Πάντα θέμα να δείτε. Γεια σας. Τσάω, τσάω. Είδες, αλλά παίρνανε και σου λέγανε είσαι πόσο καλή, ας πούμε, για να κερδίσω το εισιτηριάκι. 10 λεπτά ακόμη, κυρίες και κύριοι. Προλαβαίνετε λίγο ακόμη. FM και ενώ μηνυματάκι με το όνομα τεπωνυμάκι. Αποστολή στο 54526. Για 10 λεπτάκια ακόμη δίνουμε 3 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από το εξωτικό Λονδίνο. Καλό στο Λονδίνο. Γίνεται. Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Σε βλέπω, σε τα ακούω, φίλε. Έτσι. Τα ακούω. Τριωράκι να πάρουμε τα μπόσικά μας. Ναι, ναι, ναι. Αύριο θα είσαι ακόμα καλύτερα. Οχ, αύριο. Αύριο με το Bluetooth. Όχι μπλου, πώς το πω. Bluetooth. 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 Και τη στριφτή από την τετράγωνη. Οχ, θα κάνουμε ζωάρα αύριο. Θα κάνουμε crash test. Crash test της τυρόπιτες της πόλης. Χριστίνα, θα είσαι και εσύ εκεί? Τώρα άμα φέρει τέτοια δώρα να μην έρθω. Έτσι. Και τη στάχτε από το λάναρι. Τη στάχτε από το λάναρι. Τη στάχτε από το λάναρι, ναι, 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 για να μαυρίσεις. Έτσι. Λεξοτανίλη να σας στείλε μας και ένα κουτάκι. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Είμαστε από μόνοι μας, ας πούμε... Μοστρωμένοι, ξέρεις, όχι. Δεν χρειάζομαστε, εντάξει, μια χαρά. Και ένα προγνωστικό για σήμερα. Παρακαλώ. Λοιπόν, αν και φόλα παοξής, ναι. Ο Ολυμπιακός δεν θα περάσει. Ναι. Θα περάσει τη ΖΕ. Ναι. Μάλιστα. Και ο Άρης θα περάσει, πιστεύω, αλλά δύσκολα να ξέρει. Όπως και να έχει, σημασία έχει το αποτέλεσμα και σημασία έχει να περάσει. Παρ' όλα αυτά, εγώ... Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Εγώ θέλω να περνάνε όλες ομάδες για να έχουμε να βλέπουμε μεσοβδόματα κάτι. Να ασχολούμαστε τέτοιο. Για μας, για την. Να πάρει βαθμούς η Ελλάδα. Και πέρα από αυτό, για τη δουλίτσα μας, για την τυρόπιτά μας. Να το κάνουμε όλο. Έγινε. Άντε, καλή. Πρέπει να αλλάξει η εκπομπή, να μην μιλάς καθόλου για μπάλα. Ναι, εντάξει, εμείς προσπαθούμε, αλλά μιλάνε οι άλλοι. Μιλάς πάρα πολύ για μπάλα. Έτσι, δεν λέει το λόγο επειδή που γνωρίσαμε αυτό. Έγινε, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Για μπαλίτσα, εντάξει, θα μιλήσουμε για μπαλίτσα, την αγαπάμε. Γεμίζει τις ημέρες μας, γεμίζει τη ζωή μας. Και γεμίζει και εσάς με παροχές ενίοτε. Η μπαλίτσα με ευχαρίστηση, με ικανοποίηση για 5 λεπτάκια ακόμη. 5 λεπτάκια ακόμη. 2-31-0-2-8-7-3-8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 -
παιδάκια, για το πάω κάγιαξ τη επόμενη Τρίτη. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μα περίμενε εδώ, καλημέρα. Καλημέρα και εδώ μα έπεσε, καλημέρα. Καλημέρα σα, μ' ακούτε. Καλημέρα, βεβαίω, βεβαίω. Λοιπόν, από Πρέβεζα παίρνω, μπράβο σα. Είστε μια ευχάριστη παρέα. Δεν περίμενα μετά τον Κωστή τον Τσαζαρό, ο οποίο ήμουν τακτικό στην εκπομπή του. Με κάνατε και σήμερα να σας ακούω κάθε πρωί. Μας θυμάται ιδιαιτέρως και για το τηλεφώνημα από την Πρέβεζα, αλλά και για το ότι ικανοποιούμε λίγο τα αισθήματά σας ως ακροατής του Κωστή. Είναι πολύ, πολύ σπουδαίο για μένα αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα δεχτώ παιδιά, τα καλά τα λόγια. Παιδιά, πραγματικά είμαι 57 χρονών, δεν μιλάω εύκολα, ξέρετε. Κάτι που μ' αρέσει, το παραδέχομαι και το ισχυρίζομαι. Λοιπόν, ερώτηση. Έχω ακούσει από φίλο που έχει επισκεφτεί προσφάτως την Πρέβεζα ότι είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τόπος για διακοπές. Μπορώ να σας πω, να σας μιλάω αρκετές ώρες, ναι, αλλά ο χρόνος είναι πιεσμένος. Θα τα πούμε μια ημέρα, γιατί μου έχει πει πάρα πολύ καλά, λόγω γιατί πρέπει να επισκεφτείς. Είναι πάρα πολύ φτηνά και πάρα πολύ καλά. Και κυρίως για την αντιστοιχία σε φαγητό, μου είπε. Ότι είναι πολύ ωραίο φαγητό και σε πολύ προσιτές και ωραίες τιμές. Ακριβώς έτσι είναι, όπως σας τα λένε. Με τη μόνη διαφορά ότι έχουμε πολύ όμορφες παραλίες. Δεν ξέρω η Χαλκιδική αν ενδεικνύεται για τουρισμό, αλλά η Πρέβεζα, αν κατεβείτε προς τα κάτω, θα μείνετε άφωνοι και θα ξανάρθετε πάλι. Το έχω πολύ στο νου, ναι, το έχω πολύ στο νου, εντάξει. Ναι. Πώς το είχε πει η Βίκυ Φλέσσα για την Πρέβεζα, τι είχε πει για τον Καριωτάκη, γιατί, κάτι. Τόσο ωραίος τόπος, γιατί. Γιατί αυτοκτόνησε, ναι. Το είχε πει και η Βίκυ Φλέσσα, ναι, ξεκάθαρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Μισό λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Μία πρόβλεψη για τον Ολυμπιακό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παιδιά, το σκορ είναι 0-0. Mm-hmm. Όσο για το συμπολίτη. Καταρχήν είμαι πάω. Ναι, εντάξει, το καταλάβαμε. Έτσι. Λοιπόν, ο συμπολίτης μας δεν θα περάσει καλό απόγευμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να κάνω καμία αρχή για αυτή την ομάδα. Οπότε, για τον Ολυμπιακό, το μόνο που έχω να πω ότι είναι 0-0. Από εκεί και πέρα, τι θα ακολουθήσει, Θεού θέλοντος, να μην προκριθεί. Εντάξει, δεν καταλάβω. Έγινε. Φιλιά. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πώς καταλαβαίνεις, όλοι θέλουν να αποκλειστούν όλοι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ανεξάρτητα από το βαθμί Ελλάδα. Αυτό είναι το ποδοσφαιράκι. Για μένα αυτό είναι υγεία. Δεν έχω να πω ότι. Κάποιος πρέπει να περάσει. Εντάξει, είπαμε εμείς ρε παιδί μου ότι πρέπει να περάσει για το δικό σου το καλό. Αν θες να προχωρήσεις στην Ευρώπη, να μην φοβεστείς. Αλλά από την άλλη, η οπαδική υγεία, γιατί υπάρχει και οπαδική υγεία, είναι ας πούμε να επιθυμείς το κακό του αντιπάλου. Εκτός από τον Μιχάλη Φωτιάδη που έχει αισθήματα πάνω από τον άνθρωπο. Είναι πανεθνικός. Είναι πανεθνικός. Καλημέρα στη Γραμμούλα μας. Δεν είπε στον Πρεβεζάνο όμως ότι αφού του άρεσε η εκπομπή να παρακολουθάει από τις 6, δεν ήξερε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει, τώρα εγώ το λέω για να τα ακούσει. Ναι. Οπότε μπορεί. Έστω και ένα λεπτό να μας ακούσει κάποιος, για μένα είναι δώρο Θεού και είναι ευτυχία. Ανάλογα σε τι λεπτό θα πέσει. Άμα πέσει στις ανάποδες του Λευτέρη, δεν βλέπω να τις ξανακούσει. Ναι, να πέσει το καλό το λεπτό. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά τώρα. Για τους συμπολίτες τώρα όλοι που διαρριγνύουν την μάτια και να μην περάσει κανένας, θα περάσει μόνο ΠΑΟΚ. Θα δεις τώρα η Θεία Δίκη, επειδή έχουν όλοι καλά αποτελέσματα, θα περάσουν όλοι εκτός από τον ΠΑΟΚ. Μπορεί δεν να γίνει και αυτό. Δεν είναι σε τη πόθος, αλλά για να δεις τι γκαντέμιδες είναι, για να μην πω τίποτα άλλο. Ουρλιάζουν από εδώ, από εκεί, να μην περάσει ο ένας, να μην περάσει ο άλλος, να μην περάσει κανένας. Ναι, τον Άγιαξ παίζει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν έκανε μια. Ο Άγιαξ είδε τι έκανε. Ναι, όχι, λάθος τώρα, δεν κατάλαβες τι λέω. Ναι. Εκ των λεγόμενων τους. Ναι. Λένε, ξέρω εγώ, ότι τίποτα λένε. Να μην περάσει κανένα, μπορεί να περάσει. Εντάξει, δεν λένε να περάσει, ναι. Θα περάσει.
2-0 την Eindhoven στο Super Cup της Ολλανδίας. Ο Άγιαξ δείχνει ότι είναι σε βιβλιανό. Είναι μια ολόκληρη ανάλυση από το πρώτο γκολ με πόσες μπαλιές στα πόσα δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είπαμε, είναι το ο Άγιαξ έχει αμμονιαζόλ. Με όποιον το κάνει αόρατο. Λοιπόν. Αλλά με κάνει εντύπωση και μιλάει για κομπλεξικισμό όσον αφορά ας πούμε εμάς. Και αυτοί βγάζουν τόσο κόμπλεξ. Δεν είναι κόμπλεξ αυτό. Να είναι, αποκλειστούν όλοι. Όπως και εσύ θες να αποκλειστεί. Εντάξει, κάθε μέρα λες να αποκλειστεί από τον Άζερ. Ενώ θα περάσουν κατά 80% όλοι. Ωραία. Και δεν θα περάσουν μόνο αυτοί. Εδώ είμαστε και εδώ και να τα πούμε. Έγινε, έγινε. Είμαι... Το κακό λεπτό ακούει ο Πρεβεζάνος τόση ώρα. Αυτό το κακό λεπτό που ακούει ο Πρεβεζάνος. Μην ακούτε κύριε μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Μας περίμενε, μας περίμενε, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Ποιος είναι? Με κοπαπού μου χακακούω. Λευτέρης τώρα, ναι. Χιουμοράκι. 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 Πάλε, πήρε ένας άνθρωπος να πει ωραία τέτοια. Και πήρε μετά. Αλλά αυτό είναι το λόγο επιδητή. Όχι ρε, έτσι, Λευτέρη. Λοιπόν, θα κάνουμε κληροσουλά. Άντε, δύο λεπτάκια ακόμη. Δύο λεπτάκια ακόμη. FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526 για τα εισιτηριάκια. ΠΑΟΚ Άγιαξ επόμενης εβδομάδας. Παροχή του λόγου επειδή θα δώσουμε και για όσους το κερδίσουν και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Τρελάθηκε το λόγο επειδή. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας το κλείσε. Καλημέρα, κλειστά. Έλα, γόρι μου, ένα λεπτάκι. Να λοιπόν, κάνε. Πάπη, μην μου ξεχάσεις να μου φέρεις μια μπλούζα του λόγου επειδή. Ναι. Αύριο το πρωί θέλω να τη βάλω. Μπλούζες. Όχι, BBC. BBC. Το BBC, ναι. Ναι, συγγνώμη, ναι, παρασύρε. BBC, μην με ξεχάσεις. Ναι, μια ώρα είναι ο Ρος και τέτοια εκείνη την Μπορντό που έχει φορούσα. Μπορντό, έβγαλα. Μπορντό και αγγλικά. Μπορντό, Μπορντό. Ευτυχώς Μπορντό είναι το χρώμα που έχω άπειρο. Μπορντό, ρε, Μπορντό. Για το ξωτικό τριάδι να την βάλω, θα λέμε πάνω στο Λάναρη. Αλλό, Χριστίνα. I love you, Χριστίνα. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω. Μα, μάθημα, μάθημα το πάθημα. Κομματάρα και αυτό, ε. Μάθημα, μάθημα, το πάθημα. Μάθημα, το πάθημα, εδώ είμαστε μόνο μαθήματα. Υψηλή ποιότητα το λόγο επειδή. Σιγά σιγά θα οδηγηθούμε και προς το τέλος και στην ολοκλήρωση. Τέθηκε ένα ζήτημα που δεν πρέπει να μείνει αναπάντητο, ποιος είναι ο προστάτης των σιδηροδρόμων. Α, για πες. Βέβαια, το αφού ξέχασα. Άχρηστες πλέον, εγώ δεν τα ξεχνάω αυτά. Είναι ο Απόστολος και Διάκονος Φίλιππος. Ναι, αυτό, ναι, 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 ναι. Ο οποίος είναι προστάτης φύλακας όλων των Ελλήνων σιδηροδρομικών από την Καλαμάτα, λέμε, μέχρι τη Φρόνηνα και το Πίθιο. Έτσι γράφει ένα τέτοιο. Αυτό είναι. Το Πίθιο που πέφτει. Έλα μου, ναι. Να σου πω, θα σε γελάσω. Και πότε γιορτάζει? Πότε γιορτάζει, στις 11 του Οκτώβρη. Α, έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα εδώ τα τρένα μας, ας πούμε. Το φίλο σου Ζωμπάβη θα πάει σε λίγο στην αλλαγή. Ακεί στα κτέλερε, εσεί δώστε το ένα μισαδάκι. Ρε, τώρα. Σκάστε το ένα μισαδάκι να πούμε τώρα ολόκληρα και τα δικαιολογητικά και τα τέτοια. Μόνο που συμμετέχει στο λόγο επειδή έπρεπε να έχει ελευθέρα στι μετακινήσει. Μπορεί να του δώσουν το μικρόφωνο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού να διασκεδάζει τον κόσμο. Έτσι να. Ωραίο θα ήταν αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τι συμμετοχέ μα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Τώρα τα μετρήσεις 20, 21, 22, 23, 24. 24 ακροατές καταθέσανε το μηνυματικό του σοβολό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3 εξ αυτών θα είναι τυχεροί, αλλά είπαμε, υπάρχει το μεθαύριο και το αύριο. Αλλά και το τώρα, 3 θα είναι οι τυχεροί που θα λάβουν εστίο και θα ειδοποιηθούν κατόπιν από την γραμματεία μας. Πώς θα γίνει τώρα? Πώς θα γίνει, θα πεις 3 αριθμούς. Δεν τα είναι βλέπεις. Με τη σειρά αυτά τα νούμερα, ρε, που είπες. Ναι, θα πεις εσύ 3 αριθμούς, ναι, από το 1 στο 24 και εγώ θα δω σε ποιους αντιστοιχεί, έτσι κι αλλιώς αδιάβλητες διαδικασίες. Δεν πιάσανε τα γλεψίματα. Η Χριστίνα μας κάθεται απέναντι. Δεν οπότε, τα έχω δει, δεν τα έχω δει, οπότε δεν βλέπει. Λοιπόν, 25 μας είδε τώρα, έτσι, επί του πιεστηρίου. Από το 1-25, βέβαια, να τον βάλουμε μέσα. Άμα έρθει και 26 που είναι τα γενέθλιά μου, θα πω 26. Θα πάω. Όχι, δε. Όχι, μην το λες, θα στείλουμε τώρα εδώ. Όχι, λοιπόν, θα πω 13. Μάλιστα, 13. Μάλιστα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Σταύρος Αρβανίτης, ο 13 και τυχερός. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, ναι. Θα πω 9. 9. Άρα τώρα είμαι στο 13, κάτσε 12, 11, 19.
Δημήτρης Μαρμζράς. Μ' αρέσει αυτό γιατί παραπέμπει στο Μάμρα. Στο Μάμρα. Έτσι. Και αυτός ο νικητής. Θυμόμαστε τα ονόματα. Σταύρος Αρβανίτης, Δημήτρης Μαρμζράς. Είναι έτσι το επίθετο και αν το λέω σωστά. Και ακόμη ένα. Και θα πω και το 19. Το 19. Γιάννη Στεργίου το 19. Τρεις άντρες έβγαλες, Χριστίνα μου. Πόσες γυναίκες είχαν στείλει? Είχαν στείλει, κάποιες γυναίκες είχαν στείλει, ναι. Η Χριστιανά. Χριστιανά μας δημοσίευσε. Χριστιανά μου, συγγνώμη. Ναι, τι συγγνώμη. Τα ξεβάλαμε το τραγούδι σου 2-3 φορές. Εντάξει, τα τρώει τα μπινελίκια. Ναι, ναι, με κάνετε. Ένα στηριάκι δεν με δώσατε. Κοίτα, στείλε και αύριο. Αύριο μπορεί να είναι η τυχερή σου μέρα. Ναι, εντάξει. Είπαμε, ποια είπαμε τα τέτοια, Γιάννη Στεργίου. Ναι, ο άλλος ο Σκράτζιας. Πώς το είπαμε, πώς, Μαμρζράς, Μαρμζράς, Δημήτρης. Και το 19 είπαμε. Και το 19, Σταύρος Αρβανίτης είπαμε. Αυτοί οι τρεις θα ειδοποιηθούν και από την γραμματεία. Θα σας ειδοποιήσουμε. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή. Εκούσια και ακούσια. Θα τα ξαναπούμε αύριο με ακόμη ένα... Ποιος ξέρει λόγο επειδή μπορεί να μας επιφυλάξει η ημέρα. Να παραδώσουμε σκυτάλι στην Τρόικα. Α, το πες, μπράβο. Αλλή είναι δυνατό. Ήρθε άνθος μόνος του, χθες ήταν μόνος του. Δεν ξέρω αν τα άλλα τα δύο τα πουλάκια. Ο Μάριος σίγουρα, δεν ξέρω και για τον Παναγιώτη. Ο φίλος μας ο Νάσος γράφει, είδες παροχές λόγω επειδή με κούλι. Με το που ήρθε η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, κατευθείαν εισιτήρια, κατευθείαν ζωάρα, κατευθείαν το ένα, κατευθείαν το άλλο. Να τα λέμε και αυτά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 το πρωί, όχι το πάρα πολύ πρωί, όπως τα προηγούμενα τέτοια μέχρι και τις 10. Φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θες να χαιρετήσεις το κοινό σου εδώ? Κοινό μου, θα τα πούμε και αύριο. Κοινά και αύριο. Δεν χάνεις. Μου κλάει φυσατάκια. Να δω τι θα πεις τώρα. Τι θα πω. Αύριο τρεις ώρες φωτιάδι. Αντιφιλιά. Τσαου. Α, το πεις καλύτερα.